Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βράδυ Δευτέρας, 7 Οκτωβρίου και από ό,τι θα έχετε διαπιστώσει υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Από εδώ και στο εξής, η συνάντησή μας, το ραντεβού μας θα γίνεται κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10:30 αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε μια νέα αυλαία όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών και θα κουβεντιάσουμε βέβαια με μια αυτοδιοικητική παρέα. Μαζί μας είναι η Περιφερειακή Σύμβουλη, ο κύριος Παύλος Τσότσος, ο κύριος Βαγγέλης Μανδράκος και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιορδαίας, ο κύριος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος. Σας καλησπέριζω και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Κοινωνίας των Πολιτών και της τηλεόρασης του Flash. Καλησπέρα και από εμάς και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές, με την ευχή μας βέβαια να αντέξουν στις δύσκολες στιγμές που περνάμε και με την ευχή επίσης να μην έρθουν χειρότερες στιγμές. Α, το έχετε προσδιορίσει ήδη, κύριε Τσότσο. Είναι πολύ δύσκολες. Απλά είναι ευχή να μην έρθουν χειρότερες. Σας έχουμε πάρει βέβαια και από την συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς έχετε συνηθίσει τον κόσμο σε πολύ ωραίες, ατέρμονες και ίσως και χωρίς ουσία συνεδριάσεις. Δεν πειράζει, κύριε Σιμανδράκο. Το χωρίς ουσία, επιτρέψτε μου λίγο. Συγγνώμη, Βαγγέλη, αλλά. Θα τα πούμε στην πορεία. Το χωρίς ουσία δεν είναι τόσο. Μην σταραχωριέστε, έχουμε πολλά να πούμε. Πάντα οι συνεδριάσεις έχουν. Δεν είσαι και μακράν της πραγματικότητας. Ναι, το γνωρίζω. Κοντά στην πραγματικότητα είστε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαστε στη διάθεσή σου. Κύριε Σιδηρόπουλε, να ξεκινήσω από εσάς, αντιδήμαρχος στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση του Δήμου Ιορδαίας. Πώς βλέπετε όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, Χρυσή Αυγή, κουβέντα, καταδίκη του Τσοχαντζόπουλου και μια σειρά άλλων οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στις μίζες, πού βαδίζει η χώρα? Καταρχήν να καλησπερίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για να συζητήσουμε απόψε αυτοδιοικητικά και πολιτικά θέματα. Εννοείται. Θεωρώ ότι η ερώτησή σας είναι πολύ κρίσιμη και σημαντική. Η χώρα βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι πολιτικά και νομίζω ότι το θέμα της Χρυσής Αυγής είναι καθαρά ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να αναδειχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Έχει σοβαρές πολιτικές ευθύνες η κυβέρνηση, η οποία δεν ασχολήθηκε με το θέμα και η εκτίμηση και η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή υποκρύπτεται, αν θέλετε, κατά την γνώμη τη δική μου, κάποια πολιτική στο θέμα αυτό της Χρυσής Αυγής, γιατί υπήρχαν κρυφές δημοσκοπήσεις όπου δείχναν τη Νέα Δημοκρατία ακόμη και τρίτο κόμμα, για να σας το πω ανοιχτά, και κάποια στιγμή, έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί την τροφοδοτούσαν όλα αυτά τα χρόνια, η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα δημιούργημα των τελευταίων 2 ετών. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα εδώ και 20 χρόνια, το οποίο το χρησιμοποιήσε το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και οι τηλεθεατές που μας ακούνε. Ανδρώθηκε από το πολιτικό σύστημα, χρησιμοποιήθηκε και όταν ξαφνικά είδαν ότι τους ξεφεύγει δημοσκοπικά, γιατί υπάρχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι μπορεί να διαφωνήσει η Ομίγυρη, αλλά θεωρώ ότι στήθηκε όλο αυτό το σύστημα, έστησε όλη αυτή την ιστορία με τις δολοφονίες, γιατί είχαμε δολοφονίες μέχρι τώρα αλλοδαπών. Γιατί δεν μιλούσε κανείς? Ξαφνικά ο κύριος δεν διαστημήθηκε ότι δολοφονήθηκε, και προς Θεού, μακράν από μένα, η κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Θεωρείτε αλλά ότι επειδή είναι ένα κατασκεύασμα του είναι συστήματος, το χρησιμοποιεί όπως αυτό το χρησιμοποιεί, και φυσικά η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τη διαλύσουν για να υποφεληθεί εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Σωστά, κύριε Σιμανδράκο, εσείς. Έτσι βλέπετε? Πιστεύει. Ναι. Πώς βλέπετε? Αλλά εγώ δεν πιστεύω να τη βγει. Τι σας προβληματίζει, είναι κάτι που σας φοβίζει? Θεωρούσατε τις εξελίξεις που είχαμε από το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Χρυσή Αυγή, την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα στο εσωτερικό και εξωτερικό, περιμέναμε κάτι τέτοιο ή σας ήρθε και σας ξαφνικό? Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ σχεδόν σε όλα όσα είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος πριν από λίγο. Η Χρυσή Αυγή δυστυχώς ήταν ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή, το οποίο προήλθε κυρίως από την αγανάκτηση του κόσμου και κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία κυβερνούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα τη χώρα. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι υπάρχει ειδικά στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ η έντονη ανησυχία και η έντονη ενόχληση για αυτό το ανέβασμα εντός εισαγωγικών
το δημοσκοπικό της Χρυσής Αυγής, διότι ήταν κυρίως το κόμμα το οποίο όθησε περισσότερο από κάθε άλλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί στον ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι το μεγαλύτερο αριθμό ψηφοφόρων έφυγε από τον ΠΑΣΟΚ και πήγε στη Χρυσή Αυγή, αυτό εννοείται? Όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως τα λάθη τα οποία γίναν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επίπεδο διακυβέρνησης ήταν αυτά τα οποία φέραν τον κόσμο σε αγανάκτηση και τον οδήγησαν στη Χρυσή Αυγή. Άτομα τα οποία, ας πούμε, γνωρίζουμε και όχι μόνο εγώ αλλά όλοι από εμάς, προερχόταν, το μεγαλύτερο ποσοστό προερχόταν κυρίως από αυτά τα κόμματα και το βλέπαν ως επιλογή αγανάκτησης, το οποίο όμως πήρε άλλες διαστάσεις και δυστυχώς θα έπρεπε να γίνει μία δολοφονία για να ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση και για να ξεκινήσει όλη αυτή την πορεία των ανακρίσεων των προσαγωγών. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξε ψήφισμα κατά της Χρυσής Αυγής, το οποίο το εισηγήθηκε η Λαϊκή Συσπήρωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς έγινε στο τέλος. Πάντως εμείς τοποθετήκαμε και πριν να φύγουμε που καταδικάσαμε όλες αυτές τις ενέργειες της Χρυσής Αυγής. Κύριε Τούντο, εσείς πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις? Και με δεδομένο το ότι μην ξεχνάμε ότι στις εκλογές το κόμμα της Χρυσής Αυγής το ψήφισαν περίπου 500.000 Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα αν εκεί οδηγηθήκαν μέσα από την οργή, την αγανάκτηση, την εκδικητικότητα που επέβαλε στη χώρα μας στους ίδιους τους ανθρώπους, τους πολίτες, η πολιτική ζωή και πόσο μάλλον τα μνημόνια. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μας διευκρινίσει ο κύριος Σιδηρόπουλος τη λέξη χρησιμοποιήθηκε η Χρυσή Αυγή από την κυβέρνηση. Πώς, αν με δύο κουβέντες μπορούσε να μας εξηγήσει τι εννοεί χρησιμοποιήθηκε η Χρυσή Αυγή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή αδρώθηκε, όπως είπατε, και μεγάλωσε από την αγανάκτηση των πολιτών. Από τα τεράστια λάθη που κάναν τα δύο μεγάλα κόμματα, τα δύο τότε μεγάλα κόμματα, οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες σε μεγάλο βαθμό να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, γιατί ίσως εκεί να περίμεναν κάποια σωτηρία, όχι να κυβερνήσει την Ελλάδα η Χρυσή Αυγή, αλλά πίστευαν ότι θα καλυτερεύσει η κατάσταση, θα στρώσει περισσότερο η κυβέρνηση με την πίεση που θα είχε από τη Χρυσή Αυγή. Η λέξη μόρφωμα που ακούγεται εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ της Χρυσής Αυγής, να εξηγούμε. Αλλά δεν μου αρέσει γιατί δεν μπορούμε να αποκαλούμε μόρφωμα ένα κόμμα το οποίο ψήφισε τόσος κόσμος. Ούτε πιστεύω ότι αυτοί που το ψήφισαν είναι ναζιστές ή φασίστες. Είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ψήφισαν κάποιο κόμμα γιατί έχουν αγανακτήσει από την συμπεριφορά και από τον τρόπο της διακυβέρνησης της χώρας, από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα εσείς πριν από λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο βγάλατε, εκδώσατε ένα ψήφισμα το οποίο καταδικάζεται την στιγερή δολοφονία του άτυχου Παύλου Φίσα. Ναι, άρα, λοιπόν, κοιτάξτε, είμαστε όλοι. Ναι. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Γιατί κοιτάξτε, να δείτε, είμαστε όλοι υπέρ της καταδίκης κάθε ενέργειας φασιστικής και κάθε ενέργειας ναζιστικής. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, κανείς νομίζω Έλληνας λογικά σκεπτόμενος δεν θα δεχθεί μια δολοφονία ενός απλού πολίτη, οποιοδήποτε πολίτη. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να μην καταδικάσει τέτοιες ενέργειες. Το ότι ανήκει αυτός κάπου σε κάποιο κόμμα, γιατί για μένα είναι κόμμα, δεν μπορεί να καταδικάσει όλους τους πολίτες που ψήφισαν αυτό το κόμμα. Εάν η κυβέρνηση μπορεί, νομίζει, να τη σταματήσει έτσι, κατά την άποψή μου κάνει λάθος. Το ότι σήμερα ασχολούνται όλα τα μεγάλα κανάλια με τη Χρυσή Αυγή είναι λάθος. Την διαφημίζουν, ίσως δεν το αντιλαμβάνονται. Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αντί να φύγει από τη Χρυσή Αυγή, φοβάμαι ότι θα την ενισχύσει περισσότερο με τον τρόπο που συμπεριφέρονται τα μεγάλα κανάλια. Ωραία, να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, γιατί το έχω πει, οφείλω μία απάντηση. Ναι, εννοείται. Θα στερφόμουν τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Η Χρυσή Αυγή χρησιμοποιήθηκε από το πολιτικό σύστημα. Ναι, τον τρόπο θέλουμε που χρησιμοποιήθηκε από το πολιτικό σύστημα για να καταστήλει τις λαϊκές εξεγέρσεις. Διότι όταν είχαμε το κίνημα των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα και από την άλλη είχαμε ανθρώπους που καίγανε την μισή πλατεία Συντάγματος υπό την ανοχή της αστυνομίας,
Δεν φαντάζομαι τώρα να μην δεν μπορούσε η αστυνομία να επιβάλλει την τάξη τώρα σε μια πλατεία Συντάγματος. Ωραία, κύριε Σιδηρόπουλε, επειδή εκεί θέλω να καταλήξω. Όλα γίνανε υπό την ανοχή της αστυνομίας. Ποιος μου λέει εμένα πίσω από τη Μαρφίν δεν κρύβονται όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία δρομολόγησαν. Κατανοητό να κλείσουμε. Νομίζω ότι απαντήσατε στον κύριο. Και νομίζω ότι δεν απαντήθηκε και το θέμα του Τσοχαντζόπουλου. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ανοίξατε πάρα πολλά θέματα πολιτικά. Όχι, εγώ σας είδα οι πολιτικές εξελίξεις πολύ σύντομα. Η εκτίμηση και η άποψη δική μου είναι ξεκάθαρη. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα. Δεν είναι ναζιστές και φασίστες όσοι την ψηφίζουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο πυρήνας, ο κεντρικός του κόμματος αυτού δεν είναι ναζιστές. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα. Εξάλλου, εσείς είσαστε δήμαρχος σε ένα δήμο. Εγώ είμαι σε ένα μαρτυρικό δήμο και οφείλω. Και μάλιστα οι προτάσεις μας ήταν να μην έχουμε καλεσμένους πέρα και έξω από την κουβέντα. Και άλλο με την Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει λόγος, δεν εξυπηρετεί και τίποτα στην κουβέντα. Άλλωστε, υποδηλώνει το κάθε στέλεχος της Χρυσής Αυγής με τον τρόπο που χαιρετάει, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ανατρέξτε σε παλιά κείμενα. Δεν θέλετε να μια παγίδα. Μισό λεπτό. Σας είπα να πείτε, να δώσετε μια σύντομη ανάλυση για τις εξελίξεις. Δεν χρειάζεται να πούμε πώς χαιρετάνε οι Χρυσή Αυγή. Δεν μας απασχολεί. Μας είναι τελείως. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος κατηγορείτε και καταγγέλλετε ότι μέσα από αυτό το κόμμα δημιουργήθηκε μια εγκληματική συμμορία. Αυτό καταγγέλλεται. Γι' αυτό καταγγέλλεται. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θέλουμε να μιμηθούμε το αθηναϊκό τηλεοπτικό κατεστημένο υπερκυπάτο. Αυτό είναι άλλο. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, κύριε Σιδηρόπουλε, με δεδομένο το ότι ο χώρος της αυτοδιοίκησης είναι ο χώρος όπου μέσα από εκεί βγαίνει, πηγάζει η έκφραση και η υλοποίηση της άμεσης δημοκρατίας. Αυτό που θέλει ο πολίτης, αυτό που θέλει να έχει να είναι αποδέκτης ο πολίτης για το καλό του, για την καθημερινότητά του, για τα προβλήματά του. Σήμερα, με δεδομένο το ότι η κοινωνία μας δέχεται μια μεγάλη αφισβήτηση σε ό,τι αφορά τις ιδέες και τις αξίες, ζούμε σε ένα περιβάλλον κρίσης ιδεών και αξιών. Πιστεύετε ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα? Μπορεί να είναι ο κύριος εκφραστής της άμεσης δημοκρατίας? Για να είναι ο κύριος εκφραστής της άμεσης δημοκρατίας η αυτοδιοίκηση σήμερα θα πρέπει να είναι αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση. Σήμερα δυστυχώς η αυτοδιοίκηση είναι ετεροδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Χρόνια φωνάζαμε για περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακή αποκέντρωση, λήψη αποφάσεων στο κέντρο, στο ζωντανό κύτταρο της δημοκρατίας που ήταν η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και όμως αν θα δείτε πώς έχει οικοδομηθεί το πολιτικό σύστημα, γιατί εκεί καταλήγουμε σε όλα, είναι ότι η αυτοδιοίκηση σήμερα ασκεί ετεροδιοίκηση. Δηλαδή, αποφασίζει το κεντρικό κράτος των Αθηνών και λέει: καταργώ σε μία νύχτα τη δημοτική αστυνομία. Είστε υποχρεωμένοι, κύριοι, να το εφαρμόσετε. Λέει: η περιφερειακή διοίκηση των Ιωαννίνων, αυτή σήμερα, αν αποφασίσει. Είστε ο παθητικός αποδέκτης, δεν τα δέχεστε όλα διαμαρτύρητα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση είναι παθητικός αποδέκτης των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι αυτή που έχει σήμερα την πληθώρα αρμοδιοτήτων και τις ουσιαστικές αρμοδιότητες και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση όχι ότι δεν έχει αρμοδιότητες και δεν έχει μια παρεμβατική αυτή τη στιγμή δυνατότητα σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά θα έπρεπε να έχει πολύ πιο σημαντική αυτή τη στιγμή παρουσία στη Δυτική Μακεδονία. Δυστυχώς, αν θα δείτε πως έχει δομηθεί τα τελευταία χρόνια η αυτοδιοίκηση, είναι ετεροδιοίκηση. Δεν είναι αυτοδιοίκηση, έχει καταργηθεί. Έχουμε, και να σας πω και παραδείγματα. Το αυτοδιοίκητο. Βέβαια, έχουμε απολύσει το αυτοδιοίκητο. Το έχουμε χάσει. Ποιος αποφάσισε να καταργήσει τη δημοτική αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλο? Η κυβέρνηση. Το πολιτικό σύστημα. Γιατί? Ερώτησε την αυτοδιοίκηση. Σας θεωρεί ότι είσαστε διαχειρίσιμοι, είσαστε δικοί τους άνθρωποι. Δηλαδή, ανήκετε. Και έπονται κι άλλα. Και είσαστε δημιουργοί κι άλλα. Ποιος αποφάσισε να απολύσει προσωπικό σήμερα από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό? Κύριε Σιδηρόπουλε, οι πολιτικοί σας χώροι, τους οποίους υπηρετείτε πιστά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή δεν είναι η δεν ανήκω σε πολιτικούς χώρους που κυβερνήσατε. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικό, μιλάω γενικά. Εγώ μιλάω όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι, αυτή τη στιγμή. Και δεν λέω ότι δεν έχουμε. Είμαστε όλοι άμυροι των ευθυνών μας. Γιατί όλοι υπηρετήσαμε την αυτοδιοίκηση και εγώ τουλάχιστον έχω και 24 χρόνια. Όμως, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση σήμερα να είναι αυτοδιοίκηση. Ωραία. Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται μια μεγάλη θεσμική αλλαγή και μια κοινωνική, αν θέλετε, επανάσταση να γίνει στον χώρο της αυτοδιοίκησης και να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Δεν μπορεί το αθηνοκεντρικό κράτος να αποφασίζει ερήμην μας και εμείς να είμαστε τα εκτελεστικά όργανα. Γι' αυτό θα το δείτε και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίνουν πολύ σύντομα. Στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό θα υπάρχει και απαξίωση. Το Μάιο.
κοντά. Μα, κοντά είναι. Υπάρχει μια μεγάλη απαξίωση από πλευρά των ανθρώπων να συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό είναι απόρρια όμως και της κρίσης, είναι απόρρια των μνημονίων. Αυτά τα τρία χρόνια τα οποία ο λαός βαριά στενάζει, δέχεται τα μνημόνια αδιαμαρτύρητα στο βαθμό που διαμαρτύρεται, γιατί δεν βλέπω διαμαρτυρίες. Με δεδομένο το ότι γίνανε δύο προσπάθειες, εντός εισαγωγικών προσπάθειες, να υπάρξει μια μεταρρύθμιση όσον αφορά το σύγχρονο νεοελληνικό κράτος, τη νέα ελληνική δημοκρατία. Η πρώτη προσπάθεια άκουγε στο όνομα Καποδίστρια και τώρα έχουμε τον Καλλικράτη. Αλλάξαμε άρδιν τη δομή του κράτους και δημιουργήσαμε και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Εσείς προσωπικά είσαστε ευχαριστημένος από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού? Έχει ένα ρόλο? Γιατί αν κρίνω από δύο γεγονότα τα οποία έχουν ταυτοποιήσει και έχουν σημαδέψει γενικά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί εύστοχα να βγάλω μια πολύ γρήγορη, να δώσω μια πολύ γρήγορη απάντηση. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενεργειακός άξονας Δυτικής Μακεδονίας. Θα καταρχάς να τονίσω ότι συμφωνώ σε αυτά που είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος, ότι πράγματι. Όχι, η αυτοδιοίκηση, μα η γνώμη μου είναι ότι η αυτοδιοίκηση πράγματι έχει χάσει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Το αυτοδιοίκητο. Έχει χάσει το αυτοδιοίκητο. Δεν είναι δυνατόν να παίρνει αποφάσεις η κυβέρνηση και να μην ρωτάει καθόλου την αυτοδιοίκηση, ούτε Δήμος ούτε Περιφέρεια, και να αναγκάζεται ο Δήμος και η Περιφέρεια να δέχεται αυτές τις αποφάσεις. Πιστεύω όμως ότι αν όλοι οι Δήμοι μαζί, όλες οι περιφερειακές ενότητες Δήμων και όλες και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος σύσσωμοι αντιδρούσαν, θα μπορούσαμε ίσως να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα διαφορετικό. Να μην αποφασίζει το Υπουργείο και να μας στέλνει εντολές θα κάνετε αυτό και εμείς να δεχόμαστε αυτές τις εντολές. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπήρχε κάποια αντίδραση. Η αντίδραση μεμονωμένα από ένα ή δύο άτομα δεν ωφελεί. Η αντίδραση πρέπει να είναι συνολική, να είναι ομαδική από όλους τους Δήμους και από όλες τις περιφέρειες. Ναι. Τότε θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα καλύτερα. Ούτε θα επιτρέπαμε, όπως είπε, να καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία κατευθείαν και να παρθούν τέτοιες αποφάσεις που δυστυχώς έχουν ρημάξει τον τόπο. Κατανοητό. Άρα λοιπόν το συλλογικό όργανο που είναι η ΕΝΠΕ, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, θα πρέπει να λειτουργεί συνολικά. Θα έπρεπε να ακριβώς αυτό το πιστεύω ακράδαντα, να φέρει αντιρρήσεις σε κάποιες αποφάσεις. Ερωτώ τώρα. Με δεδομένο ότι αυτό δεν γίνεται, γίνεται στο βαθμό που γίνεται. Εσείς στο εσωτερικό σας, αυτή τη στιγμή στον χώρο των περιφερειακών, των αυτοδιοικητικών, λειτουργείτε με αυτά τα χαρακτηριστικά που κατακρίνετε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, στο εσωτερικό της παράταξής σας, όταν κάθεστε και συνεδριάζετε και έχετε μια διαφορετική προσέγγιση από αυτήν που έχει ο επικεφαλής, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο κ. Δακής, που είναι και περιφερειάρχης, έχετε το θάρρος να την παρουσιάζετε και να καταψηφίζετε την πρόταση της πλειοψηφίας ή τελικά πειθαρχείτε? Αυτό δεν χρειαζόταν να μου το ρωτήσετε εμένα, γιατί ήδη το έχω κάνει και υπάρχει ψήφισμα, υπάρχει απόφαση Δημοτικού Περιφερειακού Συμβουλίου στην οποία καταψήφισε τέτοια πρόταση. Ναι, όχι, άρα έχουμε, προσωπικά, σαν ναι, άρα έχουμε τις απόψεις μας και δεν είμαστε πυθύνια όργανα. Έχουμε την άποψή μας και την πιστεύουμε, την υπερασπιζόμαστε και την ψηφίζουμε. Όταν συμφωνούμε με κάτι, συμφωνούμε και το ψηφίζουμε. Όταν όμως διαφωνούμε, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Αν αντιδρούσαν όλοι οι Δήμοι έτσι, και νομίζω ότι δεν ήταν δύσκολο να συνοηθούν και να αντιδράσουν, και όλες οι περιφέρειες, πιστεύω ότι θα πετυχαίναμε κάποια αποτελέσματα. Έτσι, τι πετύχαμε? Να χρηστεύσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πλέον οι πολίτες να μην μας εμπιστεύονται όπως μας εμπιστευόντουσαν. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε, ότι θα δείτε την απαξίωση στις επόμενες τοπικές εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές. Ωραία. Κύριε Σημαντράκο, με δεδομένο το ότι η αντιπολίτευση είναι ένας μοχλός πίεσης προς τη συμπολίτευση, αλλά και γενικά είναι ο χώρος εκείνος εκεί ο οποίος αναδεικνύει την διαφορετικότητα όσον αφορά τις πολιτικές, την άλλη άποψη, την άλλη πρόταση. Έχετε συνοχή εσείς σήμερα? Είσαστε ικανοποιημένος για τη λειτουργία σας σαν αντιπολίτευση, αλλά και γενικά το θεσμικό πλαίσιο, αυτό το αυτοδιοικητικό που περιβάλλει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση στο δεύτερο βαθμό, σας ικανοποιεί ή είναι εκτός αυτών που πιστεύατε? Ναι, θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι κάποια όργανα τα οποία έχουν το λεγόμενο αυτοδιοικητικό ρόλο, θα πρέπει εκτός από το να αποκτήσουν την διάσταση του αυτοπροσδιορισμού ή της απεξάρτησης από το κέντρο, θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα μέσα από τους δημάρχους ή μέσα από τους περιφερειάρχες να λειτουργούν αυτά τα όργανα. Άρα ίσως θα έπρεπε η λειτουργία, για παράδειγμα θα επικεντρωθώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ως Περιφερειακός Σύμβουλος έχω νομίζω πιο
κρυστάλλινη άποψη για το τι συμβαίνει εκεί. Θεωρώ ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έπρεπε να συνεδριάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και σε εβδομαδιαία βάση, να μην έχει την διάσταση την οποία έχει πάρει μαζεύοντας κάποια θέματα, 18-20 θέματα, και φτάνοντας σε ένα σημείο να έχει μόνο ψηφίσματα κατά του καπνίσματος ή ψηφίσματα για πράγματα τα οποία, ας πούμε, λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο και απλά αν είμαστε συμπολίτες, δηλαδή αν ο Περιφερειάρχης ταυτίζεται ή μάλλον έχει το χρήσμα του κόμματος που κυβερνά να μην κάνει αντιπολίτευση, και αν ο Περιφερειάρχης, ο οποίος προέρχεται από την άλλη ιδεολογική άποψη, να κάνει αντιπολίτευση. Αυτές είναι παθογένειες. Αυτές μπορεί να θα πρέπει με άλλα λόγια, θα έπρεπε με άλλα λόγια το Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεδριάζει ολομέλεια, να έχει ολομέλεια ή να έχει επιτροπές οι οποίες να λειτουργούν και να έχουν ρόλο οι επιτροπές, και όχι όπως οι επιτροπές του περιβάλλοντος που συνεδριάσαν μέχρι τώρα 3 φορές από την αρχή του έτους, και η πρώτη συνεδρίαση έγινε από την αρχή του έτους, έγινε τον Απρίλιο ή τον Μάιο, δηλαδή 4 μήνες, άτομα τα οποία, οι επενδυτές οι οποίοι περίμεναν να πάρουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, καθυστέρησαν διότι δεν συνεδρίασε ποτέ αυτή την επιτροπή και συνεδρίασε μετά από 5 μήνες. Αυτό κύριε Σπαδρακού. Γενικά, είσαστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία του θεσμού? Υπάρχουν θα σας πω τα προβλήματα. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα θεσμό να λειτουργήσει ποιοτικά και να έχει ρόλο δημιουργικό? Έχει φτάσει πλέον η περιφέρεια να είναι απλώς διαχειριστής χρημάτων για πληρωμές μόνο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχει επενδυτικά, δεν έχει ΚΑΠ. Ένα σπόρος ο οποίος υπήρχε στην περιοχή τη δικιά μας και μας έδινε τη δυνατότητα, μάλλον στην περιοχή της Κοζάνης και της Φλόρινας, έχει 2 χρόνια που περιμένουμε αυτή την έγκριση της απόφασης. Υπάρχουν ενστάσεις μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας, υπάρχει μια σύγκρουση και στο τέλος πιστεύω ότι με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα προσπαθήσει να μην εφαρμοστεί ο πόρος. Θα πρέπει να καθίσουμε, εν πάση περιπτώσει, σαν περιφέρεια να δούμε ζητήματα τα οποία μας αφορούν και είναι η πορεία του ΕΣΠΑ, να δούμε τι απορρόφηση έχουμε σαν ΕΣΠΑ, να δούμε τη νέα ΚΑΠ που από ό,τι γίνεται μία εκτίμηση, το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει μία είσοδο χρημάτων γύρω στο 1,2 δις. Αυτά τα που είναι κομβικά ζητήματα ύπαρξης λειτουργίας ενός θεσμού. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι από την αρχή της διοίκησης με τις περιφέρειες μέχρι σήμερα, στις 16 Δεκάτου θα γίνει μία συνεδρίαση που θα ενημερωθούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι για την πορεία του ΕΣΠΑ. Αυτό τα λέει όλα. Θα έπρεπε το ΕΣΠΑ, η πορεία του ΕΣΠΑ να είναι ανά τρίμηνο να ενημερώνει τον Περιφερειακό Σύμβουλο για να ξέρει τι γίνεται, ποια είναι η πορεία των έργων, ποιες σκέψεις γίνονται, ποια είναι τα διακρατικά, πού απευθύνουν τα χρήματα, προς τα πού πάνε, ποια είναι η στόχευση. Δεν γίνεται τίποτα μέχρι τώρα. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό σήμερα που ρώτησα στον Περιφερειάρχη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήθελα να μάθω ποια είναι η άποψη της διοίκησης της περιφέρειας για τον αγωγό ΤΑΠ του φυσικού αερίου, το οποίο θα διέλθει την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία. Και από ό,τι γνωρίζουμε, για να σας πω έτσι ενημερωτικά. Ενημερωτικά. Το ρώτημα ήταν άλλο. Και νομίζω ότι έχει ξεφύγει αυτό το ερώτημα ακριβώς. Το ερώτημα ήταν άλλο. Δεν ήταν το ζήτημα τι κάνετε με τα αυτά. Αφήστε τα αυτά, θα τα δούμε εμείς στην πορεία. Θεσμικά είσαστε ικανοποιημένος από τη λειτουργία του θεσμού? Όχι, εφόσον σας λέω αυτά τα πράγματα. Μου είπατε για το τι θα κάνετε για τα ΕΣΠΑ. Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο σαν λειτουργία. Να συζητάει την πορεία του ΕΣΠΑ, το ξαναλέω. Να συζητάει τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να έχει η περιφέρεια για τον αγωγό ΤΑΠ, τις θέσεις απασχόλησης που θα πρέπει να διεκδικήσει από την εταιρεία η οποία θα περάσει στο αέριο. Μισό λεπτό. Θα πρέπει. Το ερώτημα μου ήταν για τον κύριο Σπάδρα. Αυτό είναι ο ρόλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό είναι ο ρόλος. Θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να στοχεύσει. Δυστυχώς δεν το έχετε καταλάβει. Θα πρέπει να συζητήσει τέτοια πράγματα. Αυτό λέει ότι είναι υποκειμενικός ο ρόλος του. Άρα λοιπόν. Παράδειγμα, το να είμαι εγώ ή οποιοδήποτε να είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ψηφίσει μία άδεια μια λαϊκή, δεν νομίζω ότι είναι το μείζον θέμα. Αυτό θα λέω τόση ώρα. Ο αγωγό ΤΑΠ, για παράδειγμα, το ξαναλέω, είναι ένα κορυφαίο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, διότι θα απασχοληθούν πάνω από 2.000 άτομα, θα έρθουν τουλάχιστον 3.500 στην Δυτική Μακεδονία και κανένας από εμάς ή πολύ λίγοι από εμάς ξέρουν πώς θα διέλθει ο αγωγός. Δηλαδή ότι θα πάει από το Αντίγωνο, θα βγει η Ολυμπιάδα, Κλεισούρα, Πολυάνεμο.
Ωραία, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Δήμο Καστοριά. Ο Δήμο Καστοριά. Μισό λεπτό. Ο Δήμο Καστοριά δεν θα πρέπει. Δύο λεπτά λίγο να ολοκληρώσω. Δηλαδή, ο Δήμο Καστοριά, γνωρίζοντα αυτήν την πορεία του ΤΑΠ που θα περάσει από του αμπελόκηπου, δεν θα πρέπει να διεκδικήσει τηλεθέρμανση για την Καστοριά. Κατανοητό. Κύριε Σιδηρόπουλε. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να έχουμε σε εσά. Πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Οι συνάδελφοί σα κάνουν λόγο το ότι έχουμε γίνει απλοί διαχειριστέ. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα ή αν έχουμε την οικονομική ούτε δυνατότητα. Καν διαχειριστές. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε τις αρμοδιότητες να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε όλο το σχεδιασμό μας που έχουμε και να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες απλόχερα στον πολίτη. Αυτή τη στιγμή ο χώρος, ο πρώτος βαθμός, είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος θεσμικά, είναι έτοιμος προγραμματικά να μπορέσει να διαχειριστεί και να δημιουργήσει συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένα οράματα και να τα υλοποιήσει προς το καλό των πολιτών, ή τελικά όλα είναι μετέωρα και είναι απόρρια της πολιτικής ζωής? Κύριε Παπαδόπουλε, η αυτοδιοίκηση έχει υποβαθμιστεί στο σύνολό της. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και έχει υποβαθμιστεί και μέσα από τη μνημονιακή πολιτική. Είναι ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον σε ένα σημαντικό κομμάτι της μείωσης των πόρων αυτή τη στιγμή σε ελληνικό επίπεδο προέρχεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από την κεντρική κυβέρνηση. Αν θα δείτε πόσο έχουν μειωθεί τα κονδύλια στην αυτοδιοίκηση, έχουμε περάσει το 55%. Και όχι μόνο. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητάμε για πολιτικές οι οποίες μπορεί να εφαρμοστούν στον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Εάν γι' αυτό είπα, πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή στην αυτοδιοίκηση. Με τι θα πείτε αύριο, μεθαύριο, πρέπει πολίτες, η ΚΕΔΕ και η Ένωση Περιφερειών. Η Ένωση Περιφερειών και η ΚΕΔΕ αυτή τη στιγμή να κάτσουν με το Υπουργείο και να διεκδικήσουν επί της ουσίας όλα αυτά τα θέματα που τις αφορούν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, σήμερα να σας πω ένα παράδειγμα για τις λαϊκές αγορές. Να εμπλέκονται τρεις υπηρεσίες και να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Εμπλέκεται η αποκεντρωμένη για την ίσπραξη, για την τοποθέτηση περιφέρεια και για την χωροθέτηση ο Δήμος. Τώρα εσείς βγάλετε συμπεράσματα. Ωραία. Είναι δυνατόν να λειτουργεί αυτό το κράτος κατά αυτόν τον τρόπο? Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη δομή λειτουργίας. Συζητήσαμε προηγουμένως και είπε ο κύριος Σιμανδράκος για τον ΤΑΠ. Εγώ η άποψή μου για τον ΤΑΠ είναι ξεκάθαρη. Καταρχήν δεν έχουμε ουσιαστικό ρόλο. Ούτε η περιφέρεια ούτε η Δήμη. Μην κρυβόμαστε. Ο ΤΑΠ είναι μια δέσμευση αυτή τη στιγμή των υποτελών της κυβέρνησης, η οποία ακυρώσανε τις προηγούμενες συμφωνίες και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και θα έχει διέλευση από την Ελλάδα, αλλά δεν θα έχει, πέραν το κατασκευαστικό κομμάτι, κάποια άλλα οικονομικά ωφέλη η χώρα. Εγώ ερωτώ. Εγώ έχω κάνει μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους εκπροσώπους της εταιρείας. Θα έχουμε παροχή εμείς εδώ? Δεν πρέπει να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Ερωτώ και το σημειωτέο σας λέω πέρα και έξω από αυτό. Άλλα ανταποδοτικά ωφέλη θα έχουμε? Όχι. Και σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάστηκε ο ΤΑΠ για να δείτε πόσο ανεγκέφαλο είναι το κεντρικό κράτος και περνάει μέσα από τις μηλιές των πύργων όπου έχουν γίνει συστήματα αντιχαλαζικής προστασίας και δίπλα έχει βουνά. Είμαστε σοβαροί, κύριε Παπαδόπουλε? Επανέρχομαι. Με ποιους τελικά συζητάνε? Όχι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μισό λεπτό, επανέρχομαι. Με ποιους συζητάνε? Ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος της αυτοδιοίκησης? Κύριε Σιδηρόπουλε, έχω εγώ ρόλο? Έχει περιφέρεια ρόλο? Οι πολίτες μας ακούνε, οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και βλέπουν όλα αυτά τα χρόνια πώς λειτουργεί το σύγχρονο. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή στην αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου. Αύριο μεθαύριο, ενώ εσείς επισημαίνετε ότι μόνο αρνητικά έχει ο χώρος, ξαφνικά αύριο μεθαύριο θα καλεστείτε για να απευθύνεται προς τους πολίτες για να ανανεώσουν την εντολή τους εκ νέου όσον αφορά τη στήριξη στο πρόσωπό σας και όχι μόνο εσάς, τον κύριο Τζόνσον, τον κύριο Σιμανδράκο. Πώς θα συμβεί αυτό όταν εσείς έχετε ισοπεδώσει μονομία στα πάντα ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα? Γιατί θα τα ξαναδιεκδικήσετε? Δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, μιλάω συνολικά για εσάς. Πρέπει να γίνει μια ειρηνική επανάσταση να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Ο 18-28 εφαρμόστηκε. Μισό λεπτό, τόσα χρόνια τι κάνατε? Ο νόμος 18-28 εφαρμόζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις? Το θυμόσαστε? Ήταν η θεσμική, η θεσμική υποχρέωση της πολιτείας να αποδώσει τους πόρους στην αυτοδιοίκηση. Απεδόθησαν ποτέ? Όχι, αλλά είχα το όργανα τα οποία λειτουργούσαν. Είχαμε την ΚΕΔΕ. Κύριε Σιδηρόπουλε, έχουμε την ΚΕΔΕ σήμερα και έχουμε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Ωραία. Πείτε τα σε αυτούς που ηγούνται όλων αυτών των θεσμών. Εσείς θα μας τα πείτε, γιατί εγώ σας λέω ότι η ΚΕΔΕ και η Ένωση Περιφερειών σήμερα δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς συνεννούνε. Δυστυχώς συνεννούνε. Περνάει σε ένα μεγάλο βαθμό η κυβερνητική πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στους χώρους της αυτοδιοίκησης.
λειτουργούν ερήμην της αυτοδιοίκησης και δεν υπάρχει ουσιαστικός ρόλος και λόγος. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να σταματήσει ο κόσμος να πολιτεύεται ή δεν θα ζητήσουμε τη λαϊκή εντολή. Όμως πρέπει να έχει ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο η αυτοδιοίκηση και στο πρώτο και στο δεύτερο. Με ξεκαθαρισμένους ρόλους, αρμοδιότητες και πόρους. Δεν γίνεται αλλιώς. Άφησε με δύο λεπτά να σου πω. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Μην βιάζετε, κύριε Σημαντάκο, θα σας δώσω το λόγο. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που λέω. Ναι, ωραία, θα αναφερθείτε, αλλά δεν σημαίνει. Μισό λεπτό, μην βιάζετε. Άρα μιλάμε για αλλαγή του νέου νόμου της ΕΜΠΕ. Έτσι. Δεν αποφάσισε το καθήλυνο όργανο που είναι η ΚΕΔΕ και η ΕΜΠΕ. Βιάστηκαν και ο πρόεδρος και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ να στηρίξουν τις αλλαγές όπου προωθούσε ο Μιχελάκης, διότι έτσι βόλευε, ας πούμε, τον κύριο Ζουγουρό. Και δεν έχει γίνει μια συλλογική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΜΠΕ να αποφασιστεί αν η αλλαγή του νέου νομοσχεδίου της ανάδειξης των δημάρχων ή των περιφερειαρχών συμφωνεί το σώμα. Ωραία. Να πείτε τα πράγματα ξεκάθαρα στους πολίτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι σας, όταν είναι να πάτε κάτω, τα όργανά σας δεν πρόκειται να κοντραριστούν με τον πολιτικό σας φορέα. Το γνωρίζει ο καθένας. Διαχρονικά αυτή η λειτουργία. Ο κύριος Σιδηρόπουλος το γνωρίζει. Αν είχατε συγκρουστεί, κύριε Σιδηρόπουλε, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το χάλι. Πρέπει να συγκρουστεί η αυτοδιοίκηση. Από το 2013 στην Ελλάδα των Μνημονίων. Αυτά που τους ανήκουν και τις αξίζουν. Θεωρείτε ότι είσαστε, αποτελείτε ένα, συγγνώμη για την έκφραση, δεκανίκη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Και σε αυτό για μένα φέρει, όπως το είπα και προηγουμένως, μεγάλη ευθύνη η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Δήμων. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Εάν μπορούσαν να συνεργαστούν και μαζί να συναποφασίσουν, τουλάχιστον να φτάσουν σε ένα σημείο να απαιτούν από την κυβέρνηση κάποια πράγματα, να απαιτούν τα αυτονόητα δηλαδή. Να μπορεί η αυτοδιοίκηση να είναι αυτοδιοίκηση. Τότε θα είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, θα είχε γίνει η αυτοδιοίκηση κάπως διαφορετική. Τουλάχιστον, όπως είπαμε προηγουμένως για το ΤΑΠ, θα μπορούσαν να ρωτηθούν κάποιοι δήμοι από όπου θα περάσει ο ΤΑΠ για να μπορέσουν να αποφασίσουν, να βγουν κάποιες αποφάσεις μέσα από μία έρευνα, μέσα από μία προσπάθεια η οποία θα ικανοποιούσε και την τοπική κοινωνία από όπου θα περάσει ο αγωγός. Όχι μόνο να ρωτηθούν, να ενημερωθούν. Και να ενημερωθούν και να ξέρουμε τουλάχιστον αν θα έχουμε από τον αγωγό κάποιο όφελος άλλο πλην του κατασκευαστή. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας πριν από δύο μήνες περίπου, ότι έχουμε να κάνουμε με βλαχοδήμαρχους που στηρίχθηκαν από ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία, έχει σταθεί, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, τώρα το βλαχοδήμαρχο σαν έκφραση δεν νομίζω ότι αρμόζει, αλλά η ευθύνη. Δεν πειράζει, δηλαδή, η πραγματικότητα. Η ευθύνη σίγουρα υπάρχει για μένα. Γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση ούτε από την περιφέρεια αλλά ούτε και από τους δήμους. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ποιος ήταν ο ρόλος της? Να κάνει κάποιες προσπάθειες μαζί με τους δήμους, και αν δεν μπορούσε μόνο μαζί με τους δήμους, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετή η δύναμη που θα μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα. Ναι, συμμετείχατε στην δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι όλα είναι εντολές της Τρόικας, τέλος πάντων, που να αποφασίζει ο κάθε υπουργός τι θα κάνει στην Πτολεμαϊδα. Συμμετείχατε στη διαβούλευση και εσείς σαν δεύτερος βαθμός και εσείς, κύριε Σιδηρόπουλε, σαν πρώτος, και η Σιμαδράκο και εσείς, κύριε Σιμαδράκο, στη διαβούλευση για το πώς πρέπει να είναι η δομή της μεταρρυθμιστικής παιδείας που πέρασε μέσα από τον Καλλικράτη? Όχι, βέβαια. Μήπως ρωτηθήκαμε? Αυτό ακριβώς. Απεφάσισε ξαφνικά ο υπουργός παιδείας και είπε θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά. Και τελικά εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να δεχτούμε όλες αυτές τις αποφάσεις. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Για ποιο λόγο θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι? Να υπάρχουν επιχειρήματα ότι ξέρετε το πανεπιστήμιο αυτό για αυτούς και για αυτούς τους λόγους πρέπει ή να κλείσει εντελώς ή να μειωθούν τα τμήματα τα οποία δεν προσφέρουν, δεν έχουν απόδοση καμία, δεν έχουν τον αντίστοιχο αριθμό μαθητών, είναι ζημιογόνα, ναι. Να υπάρχει μια κατανόηση, να υπάρχει μια συνεννόηση με την τοπική κοινωνία για να βγαίνουν κάποιες αποφάσεις που να μην υπάρχουν αντιρρήσεις από την τοπική κοινωνία για τον τρόπο που αποφασίζει η κυβέρνηση και για το είδος των αποφάσεων. Ωραία. Λειτουργεί σαν ένα κοινοβούλιο σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Σιμαδράκο? Έχει χαρακτηριστικά ενός τοπικού κοινοβουλίου το οποίο προσδιορίζει. Συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλη. Επειδή ο κύριος Σιμαδράκος νωρίτερα ρωτήθηκε θεσμικά για την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και το οδηγήθηκε κατ' εμέ στην περιφέρεια τη δική μας μόνο, νομίζω ότι ή μιλάμε συνολικά για το θεσμό ή μιλάμε για την δική μας περιφέρεια μόνο. Όχι, δεν, μην μπαίνετε εκεί, κύριε Σιμαδράκο.
αποτελεί σήμερα ένα κοινοβούλιο έτσι όπως το θέλαμε τα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού. Όχι. Τι πρέπει να γίνει, σύντομα. Σας είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να συνεδριάζει ανατακτό χρονικά διαστήματα, να μιλάμε, να συζητιώνται θέματα τα οποία είναι ύψιστης σημασίας, τα οποία νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε από εμάς ποια είναι σημαντικά θέματα και ποια είναι σημαντικά. Να υπάρχουν προτεραιότητες, δηλαδή να έχει μία άμεση συνεργασία με την Επιτροπή Διαβούλευσης τόσο της περιφέρειας όσο και των Δήμων, να υπάρχει μία άμεση συνεργασία της περιφέρειας με τους Δημάρχους. Για παράδειγμα θα μιλήσουμε για το νέο χωροταξικό. Ο Δήμος Εορδέας, μια που είναι και ο κύριος Σιδηρόπουλος εδώ, θα έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση ή μάλλον μια διαφορετική τακτική. Κατανοείτε, μην φαίνεται. Όλα αυτά θα πρέπει να έρχονται και να κουμπώνουν στο λεγόμενο, στην περιφέρεια. Από εκεί να γίνεται το επιχειρησιακό σχέδιο της περιφέρειας, να συνδέεται με τα επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων, το καλάθι των προϊόντων, το οποίο το είχε περιφέρεια, θα πρέπει να εκτιλήσεται προς τους Δήμους, για να δούμε κάθε Δήμος τι έχει για να αναδειχθεί. Όλα αυτά τα ζητήματα, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην οικονομία, είτε στον τουρισμό, είτε στην παραγωγή, είτε στην ενέργεια, θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να τα βλέπει ως, μια αλυσίδα με τους Δήμους. Αυτά για να γίνουν όμως θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις, να υπάρχει θεματολογία συγκεκριμένη. Δηλαδή τόσα χρόνια ας πούμε δεν υπήρχε συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβούλου που να λέει θέμα πρώτο, πρωτογενής τομέα. Κατανοητό, κύριε Σημαντράκη. Τέλος, θέλετε να αποκτήσετε ρόλο που δεν τον έχετε σήμερα. Αυτό δεν είναι. Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα τοποθετούνται και θα λένε ότι είναι αυτά και αυτά. Καλά, αυτό αφήστε το. Θα έρχονται όλοι και θα σου τοποθετούνται. Αυτό είναι άλλα. Ναι, λόγια να αγαπιόμαστε. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί, Θεόφιλε. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί, να ασχοληθεί. Κοιτάξτε, να είμαστε καταρχήν λίγο σοβαροί με τους εαυτούς. Περιφερειακό Συμβούλιο. Το οποίο για να ξεκινήσει, και το λέω και στον κύριο Τσότσο, κάνει μισό λεπτό, καθίστε να τα πω. Ξεκινάει το Περιφερειακό Συμβούλιο με καθυστέρηση μιας ώρας. Στο πρώτο δεκάλεπτο ανταλλάσσετε μηνύματα μεταξύ σας. Φεύγετε, πηγαίνετε στο μπαρ που έχει έξω το Κυλικείο και κάνετε διάφορα πολιτικά κουσκούς σας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ολομέλεια που να ξεκινάει από το πρωί. Να ξεκινάει από το πρωί, γι' αυτό το λόγο δίνονται και κάποιες διευκολύνσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να αποκτήσετε ρόλο θέλουμε. Να ξεκινάει από το πρωί, να γίνεται κατάθεση ερωτήσεων, να γίνεται συζητήσεις και να τελειώνει το μεσημέρι, να τελειώνει το βράδυ. Ωραία. Κύριε Σιδηρόπουλο, να σας απλά πράγματα. Όχι να ξεκινάει σε αυτά ώρα. Εσείς είσαστε αυτοί που άμεσα γίνεστε αποδέχτες είτε θετικοί είτε αρνητικοί των δημοτών. Και τι θέλω να πω. Ο χειμώνας στη Δυτική Μακεδονία από ό,τι ο Λαδίθου θα είναι βαρύς. Και δει με τα πετρέλαια που υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα, θα πρέπει να καλεστείτε να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα. Κοινωνική πολιτική, διαχείριση των σχολείων, θέρμανση των σχολικών μονάδων που τα έχετε αναλάβει όλα εσείς. Είσαστε έτοιμοι, έχετε τις δυνατότητες ή τελικά θα κλείσουμε τα σχολεία? Καταρχήν δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος βαθμός είναι ο δέκτης όλων των παραπώνων. Και αυτή τη στιγμή να σας πω και κάτι γι' αυτό λένε τα παράπονα στο Δήμαρχο. Λοιπόν, τα παράπονα στο Δήμαρχο γι' αυτό τα λένε. Να σας πω και δεν κάτι ότι απόλυτα. Έχουμε και εμείς δέκτες. Εγώ επειδή ζω κάθε πρωί είμαι στο Δημαρχείο από τις 7 η ώρα, κύριε Τσότσο, βλέπω τι γίνεται. Ασχολούμαστε με τα προβλήματα καθαριότητας, φωτισμού, την καθημερινότητα και σημειωτέων, με τα κοινωνικά προβλήματα, με την εξυπηρέτηση του πολίτη, με όλα τα ζητήματα. Ναι. Και επειδή τυχάνει να έχουμε και ανοιχτή την πόρτα, και εγώ και η Δήμαρχος, ειλικρινά σας λέω, τα πρώτα παράπονα πέφτουν βροχή. Ωραία, κρατήστε λίγο τη σκέψη και σας. Θα σας πω και κάτι όμως. Ναι, να δούμε ένα ρεπορτάζ. Ζούμε και μία περίοδο κοινωνικού αυτοματισμού μεταξύ και των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης. Επειδή ο κοινωνικός αυτοματισμός έχει περάσει στην κοινωνία, αλλά έχει περάσει και στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είναι συγκρουσιακή. Αναμενόμενο. Και όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Όχι, είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Συγκρουσιακή η πολιτική και η λογική του πρώτου με το δεύτερο βαθμό. Και εμείς στην Εορδαία το ζούμε στο πετσί μας. Επειδή θα έρθω και πρέπει να απαντήσουμε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, για τον τοπικό πόρο η αυτοδιοίκηση να μην δεν έχει. Θα το πρώτο μας μιλάω. Αυτά, ουσιαστικά παρεμβατικό ρόλο. Κρατήστε λίγο τη σκέψη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, να λιμνάζουν πέντε έργα, κύριε Παπαδόπουλε. Θα τα ο δρόμος Δυτικής Εορδέας, το φράγμα του Μιλοχωρίου, η λιμνοδεξαμενή Αναράκης, το φράγμα Μεσοβούνου. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Και μία σειρά άλλων ζητημάτων.
και να, εδώ και 8 χρόνια και να μην δίνονται λύσεις. Κύριε Σιδηρόπουλε, υπάρχει συγκρουσιακή αφήση. Θα για όλα αυτά, αλλά επειδή σας έκανα την ερώτηση για το πετρέλαιο, αξίζει να δούμε ένα ρεπορτάζ. Θα σας απαντήσω και για τι το δήλωσε, πετρέλαιο. Ναι, γι' αυτό θα μου μιλήσετε. Γι' αυτό θα, τι δήλωσε στον συνάδελφο τον Απόστολο Γαϊτάνη, ο αναπληρωτής υπουργός, είπε κάτι, δηλαδή υπουργός περιβάλλοντος, ο κύριος Καλαφάτης, τι θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα δούμε το ρεπορτάζ για να επανέλθουμε. Κύριε Υπουργέ, πώς θα ζεσταθεί φέτος το χειμώνα ο κόσμος που δεν έχει λεφτά? Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο γενικότερο ανάκαμψης της χώρας μας. Στο ζήτημα της θέρμανσης και το ενεργειακό υπάρχει ένα πρόγραμμα, το εξοικονομώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες ως προς την χρηματορροή, όμως μόλις τις τελευταίες λίγες μέρες έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις και έχουν γίνει και οι ενέργειες από το Υπουργείο, ώστε αυτή η χρηματορροή τελικά να ξεμπλοκάρει ουσιαστικά, και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε μεγάλο ζήτημα, να ξεμπλοκάρει, να ενισχυθεί και να τρέξει. Και προσδοκούμε ότι σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών που έχουμε ήδη δρομολογήσει. Κύριε Υπουργέ, πού θα βρει ο κόσμος λεφτά για να αγοράσει πετρέλαιο ή ακόμη και ξύλα? Πού θα βρει τα λεφτά? Και όχι για το εξοικονομώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα των χρημάτων και το ζήτημα της ανάπτυξης είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας εδώ και 15 μήνες με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ακριβώς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ανάπτυξης, να μπορέσουμε να βγούμε από τη στενοπόλη και να μπορέσουμε βεβαίως να καταπολεμήσουμε και το τέρας της ανεργίας. Νομίζω ότι μετά από μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού μπορούμε να αναθαρίσουμε και να πούμε ότι αν τηρήσουμε πιστά τον προγραμματισμό μας, θα μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα βάσιμα να πούμε ότι υπάρχει ένα αισιόδοξο κλίμα στην ανάπτυξη, για να μπορέσει βεβαίως και ο κόσμος να έχει περισσότερες δυνατότητες αύξησης των εισοδημάτων του. Θα ξεπαγιάσει δηλαδή ο κόσμος φέτος. Θέλω να στείλετε και ένα μήνυμα. Κοινωνία πολιτών, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επανερχόμαστε στην πολύ δημιουργική κουβέντα που έχουμε με τους προσκεκλημένους που είναι αυτοδιοικητικοί από το χώρο της περιφέρειας, το δεύτερο βαθμό και το πρώτο βαθμό. Κύριε Σιδηρόπουλε, να δώσω το λόγο σε εσάς, μιας και εσάς έβαλα μια ανωτελεία όσο αφορά το ρεπορτάζ που είδαμε. Ο κύριος Καλαφάτης δήλωσε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα μέσα από το εξοικονομώ. Είναι μπερδεμένη και η κυβέρνηση, άκουσον για πολλωστή φορά. Και πόσο μάλλον σε ένα κρίσιμο μέγεθος που αφορά τη θέρμανση μιας περιοχής, Δυτική Μακεδονία και πολίτες. Τι θα συμβεί άραγε? Εσείς καταλάβατε τι είπε ο κύριος? Εγώ δεν κατάλαβα προσωπικά. Εγώ δεν κατάλαβα, δυνατόν να καταλάβω. Εγώ δεν καταλαβαίνω γενικά τις πολιτικές του τελευταίου καταρχήν διάστημα. Έχει στοιχεία από πέρσι, όπου είναι ξεκάθαρο ότι με την πολιτική εξίσωση του πετρελαίου κίνησης με θέρμανση, μειώθηκε η κατανάλωση κατά 85%. Ναι. Αυτό λένε οι πρατηριούχοι. Ναι, ναι, έτσι. Είμαστε στη Δυτική Μακεδονία και αυτή τη στιγμή έχουμε 3 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί και κατεβαίνει και σε κάποιες περιοχές και 1 βαθμό και 0. Και νομίζω ότι ήταν άστοχο το εξοικονομώ, πόσοι θα το αξιοποιήσουν συμπολίτες μας. Υπάρχουν αιτήσεις αυτή τη στιγμή στις τράπεζες που ήταν συμβεβλημένες για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα εξοικονομώ. Και δεν μπορεί να ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Ωραία, αυτά. Εσείς έχετε έτοιμο το αλλά είναι τελείως άστοχη η παρέμβασή του. Εγώ νομίζω ότι στην Δυτική Μακεδονία πρέπει να απελευθερωθούν πλήρως τα κριτήρια, το εισοδηματικό κριτήριο. Και όταν μου μιλάει για αύξηση, εδώ γίνονται μειώσεις μισθών και θα αυξηθεί το εισόδημα για να μπορέσει να αγοράσει ο πολίτης πετρέλαιο θέρμασης. Αυτά το 90% και πλέον των πολιτών έχει εφοδιαστεί ξύλα. Σαν διοικητική εκεί μονάδα, οδηγήσανε δυστυχώς τον κόσμο. Σαν Δήμος αυτή τη στιγμή είμαστε καθόλου έτοιμοι. Είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες σε επίπεδο σχολικών μονάδων και σε συνανθρώπους, συνδημότες σας, οι οποίοι έχουν προβλήματα οικονομικά και πρέπει οπωσδήποτε να στηριχτούν? Είμαστε καθόλου έτοιμοι και για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και το αποδείξαμε το 2011 που είχαμε το μεγάλο χειμώνα σαν Δήμος Εορδέας. Και για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας είμαστε έτοιμοι. Και για τα σχολικά συγκροτήματα και ευτυχώς το κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα που είναι η Πτολεμαϊδα, ο μεγάλος όγκος των σχολείων βρίσκεται εκεί. Και έχουν την τηλεθέρμανση. Και είμαστε έτοιμοι και για τα περιφερειακά σχολεία των πρώην Δήμων Μουρικίου, της κοινότητας Βλάστης, Βερμίου και Αγίας Παρασκευής. Και νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση
για έναν βαρύ χειμώνα που από ό,τι δείχνει ότι θα είναι βαρύς ο χειμώνας. Ωραία. Πάμε όμως, στο σημείο. Ναι, ναι. Είχα ανοίξει και ένα άλλο θέμα προηγουμένως. Πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν φίλο τηλεθεατή που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Ναι, είμαι ο Θεοδωρίδης Στάθιος. Θεοδωρίδης Στάθιος, σας ακούμε. Ναι. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο Δήμος της Φλόρινας έχει κάνει τα πεζοδρόμια. Εγώ έχω μεγαλώσει, έχω 4 παιδιά στη Γερμανία, είμαι σε διάσταση και εδώ σε όλους έχω κάνει ράμπες, έχω την καρδιά και έχω τη μέση και ούτε ράμπα μου κάνουν ούτε τίποτα. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε να βοηθήσετε να κάνετε κάτι, γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος και τώρα κληρονόμησα ένα σπίτι από τη μάνα μου. 3 χρόνια παιδεύομαι στο πολεμικό, στην πολεμία και δεν μπορώ να βρω άκρη. Γιατί η μάνα μου το είχε αφήσει αυθαίρετο. Καταδικάστηκα 13 μήνες στο Κορυδαλό για εμπρισμό στη Φλόρινα και ο Μάκης ο Τριανταφυλόπουλος το ξέρει και ο Καρδινικολάου και εσείς πιστεύω και όλοι. Και το Μέγα και τα πάντα. Καταλαβαίνω. Κύριε Θεοδωρίδη, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Απόψε θα φιλοξενούσαμε και τον Δήμαρχο. Ένα λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, ολοκληρώστε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι, η εκπομπή αυτή βγαίνει και στη Γερμανία? Διαδικτυακά ναι, αλλά... Όχι, απλώς να πω να χαιρετήσω τα 4 αγόρια που έχω στη Γερμανία, αυτό ήταν. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή θα μπουν στο διαδίκτυο, μπορούν μέσα από μια συγκεκριμένη διεύθυνση να μας δουν και να την παρακολουθούν ζωντανά. Εμείς θα κάνουμε από την πλευρά μας ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Επίσης, ευχαριστώ. Προβλήματα βέβαια σαν αυτά είναι πάμπολα, αλλά εδώ μιλάμε για άμεση πρόσβαση. Ο άνθρωπος, ο κ. Θεοδωρίδης, έχει προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω όσο αφορά κινητικά και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει μια πρόσβαση και στην οικία του. Αυτό που σας έλεγα ήταν, έχετε την ετοιμότητα σε αυτήν την περίοδο. Πρόσφατα όμως, κ. Σιδηροπούλη, είχαμε και μια καταγγελία στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Βλάσου, όπου ένας δημότης του Δήμου Πτολεμαϊδας έκανε λόγο ότι του κόπηκε η τηλεθέρμανση από την οικοδομή γιατί δεν πλήρωσε ένας. Έχουμε 10 νοικιάριδες για παράδειγμα, δεν πληρώνει ένας. Το κόψανε. Αυτό δηλαδή πώς είναι, αντιμετώπιση, έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, έχει σκληρά χαρακτηριστικά. Τι έχει, γιατί αυτές οι ενέργειες? Μήπως είναι ολιγορίες, είναι βεβαιασμένες ενέργειες των υπευθύνων της δημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας? Αυτό δημιουργείται το φαινόμενο αυτό στις οικοδομές τις παλιές, όπου υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα και τροφοδοτούνται όλα τα διαμερίσματα. Όμως παρά τα αυτά θέλω να σας πω κάτι και να γίνει κατανοητό προς τους πολίτες του Δήμου Εορδέας και κυρίως του Πτολεμαϊδος, όπου έχουμε την τηλεθέρμαση. Δίνεται η δυνατότητα και η ευελιξία να ρυθμιστούν, αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω κορόιδα αυτούς που πληρώνουν και να είμαι ξεκάθαρος και αυτοί που δεν πληρώνουν να ζητούν την πλήρη επιοίκεια. Εκτός και αν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα, το τονίζω, μεγάλα προβλήματα σε συμπολίτες μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή αδυνατούν για διάφορους λόγους, είτε για αποζητήματα υγείας, είτε έχουν χρεοκοπήσει και εκεί πλέον δεν μπορούμε, πρέπει να δείξει μια ευαισθησία η τηλεθέρμανση και τη δείχνει. Σε κάθε περίπτωση να γίνω σαφής και ξεκάθαρος ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, επειδή κάνει ρυθμίσει η τηλεθέρμανση, να μην δεν απευθύνονται οι συμπολίτες μας στην τηλεθέρμανση και για να λυθεί οριστικά το πρόβλημά τους. Έχει ευελιξία η ΔΕΤΗ δική μας. Πριν από λίγο, οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της περιφέρειας μου πληροφορήσαν ότι στις 11 και 4 ξεκίνησε επιτέλους η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μέχρι τότε συζητούσατε θέματα προημερήσιας διάταξης. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στο όργανο από τους πολίτες? Αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορέσαμε να λύσουμε εδώ και 3 χρόνια. Γιατί δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Το έχουμε κατά επανάληψη τονίσει ότι πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να ξεκινάει κανονικά στην ώρα του. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν ξεκινάει, αλλά και η καθυστέρηση αυτή, το θεωρώ και το λέω ελεύθερα και ευθαρσώς, είναι απαράδεκτη αυτή η καθυστέρηση. Και έντεχνη. Το έντεχνη δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί περνάνε στο τέλος τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω για να περάσουν ζητήματα. Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε ή εσείς σαν αντιπολίτες περισσότερο το να πείτε ότι φορές αυτά τα θέματα εμείς και να τα καταγγείλετε να αναγκαστείτε. Α, γι' αυτό ζητάτε, κύριε Σιμαδάκο, να γίνονται πρωινές συνεδριάσεις. Εντάξει, αν το ζητάτε, εάν λέτε έντεχνα. Εμείς έχουμε αποσυρθεί και από τον Περιφερειακό Συμβούλιο 2-3 φορές. Συγγνώμη, 3 φορές φύγαμε. Θα πρέπει όλοι μας
να σοβαρευτούμε και να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την κατάσταση όπου και αν ανήκουμε, ή στη συμπολίτευση ή στην αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να δεχόμαστε ότι περνάνε θέματα, το κάνουμε έντεχνα για να περάσουν θέματα κρυφά. Όχι στο, στο κάτω-κάτω, και αν περνούσαν τέτοια θέματα που λέτε πονηρά, που αφήνετε υπονοούμενα, όχι, θα πρέπει, θα έχετε, έχετε κάθε δικαίωμα να τα καταγγείλετε. Αμέσως, όχι πονηρά. Είπα ότι εντέχνως για μένα γίνεται αυτό, γίνεται για να υπάρξει κούραση και να λέμε να τελειώνουμε, να τελειώνουμε για να φύγει. Συμφωνώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Το Συμβούλιο έχει διάρκεια 4 ώρες. Έτσι, μέσα σε 4 ώρες νομίζω ότι μπορούν να πουθούν τα πάντα. Ωραία, εντάξει, κατανοητό. Α, πούμε λίγο τα θέματα. Συμφωνώ σε αυτό ότι έπρεπε να γίνονται πιο τακτικά οι συνεδριάσεις. Να μην μπαίνουν 18 και 24 θέματα που είχαμε την άλλη φορά. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να λυθούν σωστά όλα τα θέματα τη στιγμή που γίνονται τόσα πολλά. Θα μπορούσαν να γίνουν δύο συνεδριάσεις με τα μισά θέματα στην κάθε συνεδρίαση. Ακριβώς. Για να γίνονται πιο σωστές και αποφάσεις. Γιατί και ο άλλος που είναι από εδώ για να πάει στη Φλόρινα θέλει άλλη μία ώρα να πάει. Ακριβώς. Και το χειμώνα με τα χιόνια, αν θυμόσαστε και από τις αρπαγούρες. Είναι κατανοητό. Υπάρχει μια γηγενής αδυναμία την οποία διωγγώνετε κι εσείς. Δεν χρειάζεται. Για μένα η ευθύνη είναι και στον πρόεδρο και στον περιφερειάρχη. Ωραία. Να έρθω τώρα στο διατάφτα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα, με δεδομένο ότι υπάρχουν θέματα, όπως είπε και ο κύριος Μανδράκος, ο συνάδελφός σας, που έχουν άμεση προτεραιότητα, είναι αλφα-αλφα προτεραιοτήτων. Τα έχετε κουβεντιάσει. Για παράδειγμα, έχετε κουβεντιάσει σε συνδυασμό με αυτό που είπε στον κύριο Σιδηρόπουλο το πετρέλαιο, πώς θα θερμαθούν οι σχολικές μονάδες και πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έχετε κουβεντιάσει το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που κόντεψε να το χάσουμε. Έχετε κουβεντιάσει τον ενεργειακό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας και τελικά έχετε περιφερειακή συνείδηση στο σύνολο των περιφερειακών συμβούλων, λειτουργούνται με αυτά χαρακτηριστικά. Όσο για το τελευταίο που είπατε για την περιφερειακή συνείδηση, προσπαθούμε όλοι να πούμε ότι έχουμε περιφερειακή συνείδηση, αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, το κομβικό σημείο, διαπιστώνουμε ότι μέσα μας δυστυχώς όλοι κρύβουμε τη μη περιφερειακή συνείδηση. Έχουμε ένα τοπικισμό, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Έχουμε τον τοπικισμό μέσα μας και είναι πολύ δύσκολο να μπει μέσα μας η περιφερειακή συνείδηση όπως πρέπει να είναι. Τώρα, όσο για τα άλλα θέματα που αναφερθήκατε, στο θέμα πετρελαίου το έχουμε συζητήσει. Όχι, και η ίδια άποψη υπάρχει, και την ίδια άποψη έχει και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω. Αυτή που είπε και ο κύριος Σιδηρόπουλος, θεωρώ απαράδεκτο τον κύριο Καλαφάτη για αυτά που είπε. Καταρχάς, δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, πιστεύω, όλοι οι πολίτες τι είπε. Και δεύτερον, δεν μπορεί με το πρόγραμμα το περιβόητο αυτό το εξοχρωμό, που εγώ το θεωρώ αστείο, να σώσει. Να λύσει το πρόβλημα ο κύριος Καλαφάτης. Δυστυχώς οι περιοχές, εύχομαι ο χειμώνας να είναι ελαφρύς, γιατί αν θα είναι βαρύς ο χειμώνας, δυστυχώς θα υποφέρουμε όλοι μας και ειδικά θα υποφέρουν πολίτες που είναι οικονομικά πολύ αδύνατοι και δεν θα μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο, και θα υποφέρουν επίσης και τα δάση, τα οποία θα τα χάσουμε σε 2-3 χρόνια όπως πάμε, δεν θα μείνει δέντρο στο δάσος, γιατί ο άλλος για να ζεσταθεί θα κόψει τα πάντα. Ήδη έχουμε τα 200. Α, θα κόψει τα πάντα. Δεν πάει να το κλείσει μέσα, σου λέει, προκειμένου να πεθάνω από το κρύο, πάω να κόψω το δάσος, το δέντρο από το δάσος για να ζεσταθώ. Ωραία, να βάλουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, συζητάτε σήμερα με τους εκλεκτούς συναδέλφους, τους δύο από την αυτοδιοίκηση, από τον δεύτερο βαθμό και τον πρώην. Για ποιον από τον όνομά σας? Είμαι ο Κυριάκος Μιχαηλίδης. Δεν σας κατάλαβα, κύριε Μιχαηλίδη, γιατί κάτι έχει φωνή σας, είναι βραχνιασμένη. Ενδεχομένως είμαι και λίγο βραχνιασμένη και συγχωρέστε με για τον τόνο της φωνής μου. Αλλά ήθελα πραγματικά να σας συγχαρώ, γιατί σήμερα αναδεικνύεται ένα ζήτημα που έχει να κάνει για το πόσο χαμένη είναι η αυτοδιοίκηση εξαιτίας των μνημονίων. Και αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το αδικείται όταν αναφέρεστε κατά πόσο λειτουργεί είτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο, είτε οτιδήποτε. Το ζήτημα σήμερα είναι ότι πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση πραγματικά είναι χαμένη από τα μνημόνια. Και αυτό είναι το σοβαρό το κομμάτι. Τις ευθύνες τις έχουμε όλοι μας, και εμείς που διοικήσαμε, που ήμασταν νωρίτερα, εδώ στον πρώτο βαθμό, όπως είναι και ο συνάδελφός μας ο Σοβοκλής, ο Σιδηρόπουλος, αλλά και σήμερα και από το δεύτερο βαθμό, γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό που αναλογεί στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι πραγματικά η κοινωνία το έχει ανάγκη και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο το αναδεικνύεται, αλλά το αδικείται όταν μπαίνετε στην κριτική των εκάστοτε συμβουλίων, είτε περιφερειακών είτε δημοτικών. Γιατί αν αναλυθείτε πάνω σε αυτό το θέμα, πραγματικά πιστεύω και συγχωρέστε με για την κριτική που κάνω, πραγματικά θα χάσει το τεράστιο νόημα και την τεράστια σημασία
όχι αυτή η εκπομπή η οποία προσπαθεί να αναδειχθεί το πόσο χαμένη είναι η αυτοδιοίκηση από τα μνημονία. Κύριε Μιχαηλίδη, επειδή σας παρακολουθούσαμε στη διάρκεια που είχατε θητεύσει ως ο δήμαρχος του Δήμου Δημητρίου Ψηλάντη και εκεί είχαμε διαπιστώσει και είχαμε δει με πόση ζέση, με πόση σοβαρότητα, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα λειτουργήσατε ως σαν Δήμος Δήμαρχος του Δήμου Δημητρίου Ψηλάντη. Αυτή τη ζέση, αυτή τη σοβαρότητα θέλαμε και θέλουν οι πολίτες να τη δουν και σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου που δυστυχώς δεν τη βλέπουν. Τώρα, αν μια εικόνα, η οποία είναι και αληθινή, πρέπει να δειχθεί, σίγουρα πρέπει να τη μάθει ο κόσμος και οι πολίτες να την γνωρίζουν και δεν πιστεύω να μην αδικούμε βέβαια το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αρκεί να διαφοροποιηθεί και να λειτουργήσει διαφορετικά. Κύριε Παπαδόπουλε, αν το θέμα το δικό σας είναι το σημερινό, είναι το πώς λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όχι, δεν είναι αυτό, μην βιάζεστε. Στην εποχή των μνημονίων, αυτό είναι. Συγχωρέστε με λοιπόν, εγώ σας είπα ακριβώς για τον τίτλο τον οποίο. Κατανοητό, αλλά σας μεταφέρω κι εγώ μια εικόνα. Ωραία. Όσον αφορά για την εικόνα την οποία παρουσιάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα σας πω ότι και εμείς οι ίδιοι θα συμφωνούμε αυτό και επιτρέψτε μου λίγο γιατί έχετε το πάνελ εκεί τους εκλεκτούς συναδέλφους και αφορά χρόνο από την ολοκληρώστε. Δεν είμαστε λοιπόν και εμείς άμεροι των ευθύνων. Είμαστε και εμείς οι υπεύθυνοι. Όταν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ρωτήστε τους καλεσμένους σας αν κάνουν οποιαδήποτε κουβέντα η οποία κόστησε π.χ. ο Σημαδράκος, ζήτησε για τον αγώ ΠΑΦ. Το οποίο αν το βάλετε σε χρόνο και αν βάλετε τις ερωτήσεις 40-50 συμβούλων, φανταστείτε για να φτάσουμε στα θέματα πόσο χρόνο κάνουμε. Είναι και θέματα δικά μας, τα οποία δεν τα προλαβαίνουμε για να τα βάλουμε σε ημερήσια διάταξη, ούτως ώστε να συζητηθούμε. Έτσι έχουν έκτακτα ζητήματα και έτσι παρά τις αρνητικές καθυστερίες που έχουμε στο σύνολό μας ή ο Περιφερειάρχης ή ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ή όλοι μας, αλλά και από τη σειρά μας και εμείς σαν σύμβουλοι, νομίζω ότι δεν συντομεύουμε τον χρόνο και δεν δίνουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν τα ζητήματα τα οποία πραγματικά αργούν και αυτό δεν είναι μόνο μια απλή δικαιολογία, αλλά είναι η συνυπευθυνότητα που έχουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την παρέμβαση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα, το όνομα τεπώνυμό σας και σας ακούμε. Ο Μπουτακίδης ο Κώσης είναι πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ελισπόντου και ο εκδότης της εφημερίδας Ελισπόντος. Καλησπέριζω καταρχήν το πάνελ και τους τηλεθεατές σας. Σε σχέση πάντοτε, Θεόφιλε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 2-3 παρατηρήσεις, πολύ σύντομα. Καταρχήν, αν θέλουμε να μιλάμε για ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της οικονομικής αυτοτέλειας και της διοικητικής αυτονομίας από το κεντρικό κράτος. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε κυρίως οι άνθρωποι όπως ο Σιδηρόπουλος ή ο Παύλος στο πάνελ σας που ασκούν διοίκηση αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέω. Έπειτα. Ακολουθεί η περιβόητη επανίδρυση του κράτους, η λειτουργία δηλαδή του κράτους και των δομών του κράτους εντάσσεται σε μια φιλοσοφία η οποία πρέπει να προγραμματίζεται το αύριο πριν το λιγότερο πριν μια δεκαετία για να μπορεί να μπει σε μια λειτουργία και να φέρει τα αποτελέσματα. Είναι ζητήματα δηλαδή παιδείας περισσότερο αυτά που συζητάμε και δεν είναι ζητήματα ικανοτήτων των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή ασκούν διοίκηση. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα και τα όπλα να ασκήσεις διοίκηση, η διοίκηση σημαίνει οικονομία. Διοίκηση σημαίνει αποφάσεις τις οποίες δεν μπορούν να τις πάρουν. Και γίνεται κατανοητό από το πάνελ, από τη συζήτηση που βγαίνει από τους καλεσμένους σου. Αυτή είναι δηλαδή η πολιτική αυτονομία. Η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και αυτονομία από το κεντρικό κράτος είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει το επόμενο διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορεί να χαράσει τη δικιά της πολιτική με τα της χαρακτηριστικά. Τέλος, τελευταίο, για να σας δώσω δηλαδή αυτήν την σοβαρότητα την οποία υπάρχει, ας πούμε, ένα έλλειμμα σοβαρότητας και στην διοίκηση των παρελθόντων ετών ακόμη και σήμερα. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ, τον τοπικό πόρο ανάπτυξης. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία, η οποία ξαντλήθηκε στα πάρκα, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια και σε έργα βιτρίνας. Και αφήσαμε πίσω, κοιτάξτε τι αφήσαμε. Αφήσαμε πίσω
την δημιουργία ενός θερμοκηπιακού τεράστιου πάρκου ή δύο και τριών τέτοιων πάρκων που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα ήταν αναγκαία για να επενδυθούν σε παραγωγικούς τομείς και όχι να εξαντληθούν σε έργα επιτρέπειας. Οι κατηγορίες και οι ανεπάρκειες ενός πολιτικού προσωπικού, το οποίο κύρια πορεύεται και λειτουργεί σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι γνωστές εδώ και πολλά χρόνια. Αυτές οι ανεπάρκειες, αυτές οι ολιγορίες και οι ανικανότητες είχαν και σκοπιμότητες. Μας οδηγήσανε σαφώς. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ανικανότητα και ολιγορία. Μας οδηγήσανε στο να μην αξιοποιήσουμε τον τοπικό χώρο ανάπτυξη σε μια κατεύθυνση καθαρά και μόνο δημιουργική. Αυτό είναι σημαντικό. Μπλέξαμε και σε άκρατους και άνωστους και άγονους τοπικισμούς και καταλάβατε που φτάσαμε. Καταλαβαίνεις όμως σήμερα που ζούμε αυτή την κατάσταση, όπως ήρθαν τώρα δηλαδή να την αυτή τη στιγμή. Αυτή η επανίδρυση του κράτους που συζητάτε, γιατί εγώ κατανοώ, είμαι και εγώ ένας παθών όπως όλοι σας, όπως όλοι μας, λοιπόν, που μπήκαμε σε μια ξαναπώ οικονομική. Αλλά όπως και να έχει, από αυτήν την, και κλείνω, από αυτήν την κατάσταση που περιήλθε το κράτος, σίγουρα την επόμενη 15ετία, 20ετία θα έρθουν θετικότερα αποτελέσματα ως προς τη δομή λειτουργίας του κράτους πάντοτε. Έτσι, δεν μιλάω για τα οικονομικά, δεν ξέρω με τι θα συμβεί και πώς θα γίνει το πράγμα. Να είστε καλά, ήταν πολύ, ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας. Κύριε Σημαδάρακος, εσάς, σε μια χώρα, όπως είναι και σε έναν τόπο, γιατί αυτό είναι και η εικόνα του και προσδιορίζει και την ταυτότητα που έχει ο τόπος μας, η Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Φλόρινα, αλλά και η χώρα γενικά, έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έρχονται μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή. Τα πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό προσωπικό διαχρονικά, τα οποία λειτουργούσαν σε μια κατεύθυνση. Δηλαδή, τι συγκεκριμένα, έχουμε συγκεκριμένες αντικαταστάσεις. Έχουμε την παιδεία, την οποία την έχουμε αντικαταστήσει με την αντιεκπαίδευση. Σοβαρό ζήτημα. Έχουμε την πόλη, την οποία την έχουμε αντικαταστήσει με την ασχήμια και την καταστροφή. Καταστρέψαμε τις πόλεις μας. Π.χ. Κοζάνη. Η πιο άσχημη πόλη που υπάρχει στην Ελλάδα. Ποιος δεν το γνωρίζει, οι πάντες. Αλλά αν τους το πεις, γίνεσαι κακός. Έχουμε μετά συγκεκριμένες μεταβολές. Έχουμε δηλαδή την πολιτική που την καλύψαμε με την μίζοπολιτική, δηλαδή με τη μίζα στην πολιτική, ηγεμονεύει αυτά τα πράγματα. Έχουμε το κόμμα που το καλύψαμε με το μίζοκόμμα. Θέλετε κι άλλα. Πώς θα σταθούν οι θεσμοί? Πώς θέλετε να σταθείτε εσείς που προτείνετε απελευθερωτικές διαδικασίες, δημιουργικές διαδικασίες στο θεσμικό κομμάτι? Όταν υπάρχουν αυτά όλα, θα κάνετε τομές, ρήξεις? Νομίζω ότι όλοι όσοι βρίσκονται εδώ ή όλοι όσοι ασχολούνται για να λένε ότι πραγματικά προσφέρουν από τη δικιά τους την πλευρά, άλλος λίγο, άλλος πολύ, νομίζω ότι θα πρέπει να παραθέτει ανοιχτά ο κάθε ένας από εμάς τις απόψεις του, τις προτάσεις του, να καυτηριάζει τα ζητήματα, τα προβλήματα, ώστε να βελτιώνονται όλοι. Να βελτιώνεται η διοίκηση, να βελτιώνεται η αντιπολίτευση, να βελτιώνονται όλοι. Το θέμα είναι βέβαια ότι μέσα από αυτούς τους θεσμούς, όπου η όλη διαχείριση της κεντρικής εξουσίας προσπαθεί να τους δώσει έναν ρόλο καθαρά διαχειριστικό και όχι ρόλο πολιτικό, είναι το πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι προσπαθεί προσπαθεί η κεντρική διοίκηση, η κεντρική εξουσία να χτυπήσει την αυτοδιοίκηση, να χτυπήσει την περιφέρεια, να χτυπήσει τους θεσμούς, να χτυπήσει τα επιμελητήρια, να χτυπήσει τους φορείς. Ο λόγος θέλει να τους έχει εξαρτημένους, ελεγχόμενους. Έτσι είναι μια μορφή καθαρά κεντρικής εξουσίας, καθαρά κεντρικής διοίκησης, όπου ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε φορέας, ο κάθε περιφερειάρχης εξαρτάται από την διοίκηση. Αυτό βέβαια σημαίνει πάρα πολλά, κυρίως μια εξάρτηση και ένα ρόλο καθαρά διαχειριστικό. Όταν στην περιφέρεια, για παράδειγμα, πέρσι το πρώτο εξάμεινο είχαν έρθει μόνο 250.000-300.000 ευρώ και πληρώθηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, πώς η περιφέρεια μπορεί να χαράξει πολιτική και να εντάξει έργα ή να δώσει έργα σε κάποιες μελέτες, κατασκευές? Ευτυχώς υπήρχε ένα εργαλείο στην περιοχή, σε κάποιες περιοχές Κοζάνης και Φλόρινες, ο τοπικός πόρος που δόθηκε όθηση κυρίως στο θέμα των μελετών. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται εκαθάριση των συνεταιρισμών και όχι βελτίωση των συνεταιρισμών. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να βγάλουμε έξω κάποιες ομάδες. Όταν, παράδειγμα, οι συνεταιρισμοί δεν δίνεται πολιτική για τους συνεταιρισμούς, όταν φεύγουν χρήματα από τους συνεταιρισμούς, όταν π.χ. όπως τα δικά μας επιμελητήρια, το ΓΕΟΤΕ, το ΤΕΕ, το οικονομικό, το ΕΒΕ,
γίνεται μια προσπάθεια να γίνει μια συγχώνευση όλων αυτών των επιμελητηρίων ή μια προσπάθεια να γίνει ένα επιστημονικό επιμελητήριο ή μια προσπάθεια να μην η συνδρομή στο εμποριοβιοτεχνικό επιμελητήριο να είναι προαιρετική. Πώς θα μπορέσει. Δημιουργείται ένα περιβάλλον απαξίωσης. Ένα περιβάλλον απαξίωσης για να μην υπάρχουν ισχυρές φωνές να φωνάζουν. Για παράδειγμα, στο γεωτεχνικό επιμελητήριο, που είμαι και πρόεδρος, από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα ήρθαν μόνο 800 ευρώ. Αυτά τα 800 ευρώ πώς μπορεί να έχει ρόλο να επιτελέσει έργο το γεωτεχνικό επιμελητήριο με κάποιες τοποθετήσεις, με κάποιες εκδηλώσεις, με κάποιες... δηλαδή αν δεν έχεις χρήματα μπορείς να κινηθείς. Και όλο αυτό προήλθε, μπορούμε να πούμε, από την εφαρμογή του PSI στους φορείς, στα επιμελητήρια, όπου εμείς ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος είχαμε 5 εκατομμύρια αποθηματικό και τελικά έμεινε μόνο 1,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το 80% των χρημάτων, το 80% των χρημάτων φύγανε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και πήγανε για να καλύψουν τις ανάγκες της υποχρέωσης του PSI. Άρα θα υπάρχει η διάθεση από κάποιους να προσφέρουν μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Έτσι δημιουργείται τεχνιέντος η απαξίωση κάποιων θεσμών, η απαξίωση κάποιων φορέων και όλο αυτό το σύστημα προσπαθεί και στηρίζει καθαρά και ωραία, μόνο γνωστή, το κεντρικό κράτος. Αυτή Συνδρόμου, είναι η ανάλυση. Σας κατηγορήσανε και δεν το κρύψανε βέβαια, έγινε μεγάλη κουβέντα για εσάς ότι από τη θέση του αντιδημάρχου την οποία έχετε αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ιορδάνης τολμάτε και λέτε πράγματα, καθυριάζετε, κάνετε κριτική όσο αφορά έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, έργα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας στο Δήμο Ιορδάνης, φράγματα, συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι σας οθεί σε αυτή την κατεύθυνση, βλέπετε ολιγορίες, δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για έργα τα οποία αφορούν και τους δύο χώρους, τι γίνεται ακριβώς? Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να είμαι ειλικρινής και σαφής. Όταν προέκυψε συνεργασία με την Παρασκευή τη Βρεζίδου, τη δήμαρχό μας, ένα πράγμα ζήτησα από την αρχή. Επειδή προέρχομαι από έναν διαφορετικό πολιτικό χώρο, να έχω την πολιτική μου αυτονομία και να μπορώ να λέω τη γνώμη και την άποψή μου. Και αυτό της το είπα ευθύς εξ αρχής. Και δεν πρόκειται να καταφέρει κανείς να μου στερήσει το δικαίωμα λόγου σε όλα αυτά τα θέματα. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είπαμε εμείς αυτό τώρα. Όχι, όχι, δεν λέω για εσάς. Καλά, αναφέρομαι. Καλά, το λέτε. Καλά, αναφέρομαι τα κάποια δημοσιεύματα και θέλω να ξεκαθαρίσω τα πάντα. Πολύ σωστά πράγματα. Εγώ αναπτύσσω ένα πολιτικό σκεπτικό. Και είναι ξεκάθαρο ότι ανήκω σε ένα χώρο, στον χώρο της αριστεράς κινούμε, χρόνια τώρα, και αυτοδιοικητικά συνεργάζομαι με όλους για το καλό της περιοχής και για το καλό του τόπου. Ξεκαθαρίζω τα πράγματα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και έρχομαι ευθύς εξ αρχής στο ερώτημά σας. Επειδή ετέθησαν κάποια ζητήματα από τον κύριο Μιχαηλίδη και τον Κώστα τον Πουταχίδη, όπου με τον Κώστα τον Πουταχίδη συμφωνώ απόλυτα, ο τοπικός πόρος θα έπρεπε να δοθεί στους ενεργειακούς δήμους τους τότε και να υπηρετηθεί η λογική της ανταπόδοσης προς την τοπική κοινωνία και να μην γίνονται έργα βιτρίνας και να κατασπαταλείται και να υπηρετούνται άλλα συμφέροντα και σκοπιμότητες. Δυστυχώς αυτό έγινε. Πρέπει να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας σε όλη αυτή την πολιτική διαδρομή. Μεγάλο διότι κεφάλαιο. Δεν προήρθαμε από Παρθένα. Θέλει μια εκπομπή από και θέλει μια εκπομπή που δεν τελειώνει με τις ώρες. Λοιπόν, και λέω ξεκάθαρα ότι πρέπει να βγουν τα στοιχεία που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο ΕΑΠ για να καταλάβει ο πολίτης γιατί δεν έγιναν όλες οι μεγάλες παρεμβάσεις και οι αναγκαίες, π.χ. με εγκαταστάσεις θερμοκηπιακά πάρκα, εκεί που μειώθηκαν οι εκτάσεις στις τοπικές κοινότητες και μείναν από τις 15.000 στρέμματα, 3.000 στρέμματα, Χαραυγή, Ακρίνη, Κλήτος, Καριοχώρη, Προάστιο, Άγιος. Εκεί έπρεπε να γίνουν, να γίνει επένδυση στη γη που έχει εναπομείνει για να μπορέσουν οι κάτοικοι να ασχοληθούν και με τον πρωτογενή τομέα. Δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Και σήμερα, στην περίοδο της κρίσης, ξαφνικά ανακαλύψαμε τον πρωτογενή τομέα. Θυμάμαι δε χαρακτηριστικά και θα σας το πω την κυρία Διαμαντοπούλου, όπου αφού το πολιτικό σύστημα έδωσε αυτά που έδωσε και αφού έκανε τα λάθη των τόσων ετών, γιατί δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ το χρόνο, είπε τώρα πλέον πρέπει να στραφεί ο κόσμος στον πρωτογενή τομέα. Τώρα τον θυμήθηκε τον πρωτογενή τομέα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, χρόνια τώρα διώκονταν ο πρωτογενής τομέας. Ο άνθρωπος που παρήγαγε σε αυτή τη χώρα διώκονταν.
Και δυστυχώς οι αεριτζίδες ήταν αυτοί που επιβραβεύονταν. Κύριε Σιδηρόπουλε, επιτρέψτε. Μακροχρόνια από το πολιτικό σύστημα. Δεν υπήρχε. Και έρχομαι στο θέμα των έργων. Πολιτικό που να ήταν απελευθερωμένο. Και έρχομαι στο θέμα των έργων. Πολιτικοί υπηρέτες ήταν αυτών των ανθρώπων. Έρχομαι στο θέμα των έργων. Γιατί σας πειράζει αυτό. Δεν με πειράζει. Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πολιτικούς υπηρέτες. Είχε υφισταμένους. Έρχομαι στο θέμα των έργων. Και ήταν εκλογική τη. Έκανε μία παρέμβαση ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης, ο περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος της Άγκο. Και λέω το εξής απλό πράγμα. Ήθελα να μου απαντήσει ο Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Όκουτης μια σειρά έργων τα οποία εδώ και χρόνια στην περιοχή Εορδαίας ονοματίσαμε και σύντομα και θα τα ονοματίσω, ο δρόμος δυτικής Εορδαίας, το φράγμα, ο ταμιευτήρας του Μιλοχωρίου, η λιμνοδεξαμενή Αναράχης, το φράγμα Μεσοβούνου που ταλανίζεται από το 2001 και δεν έχει πλέον ολοκληρώθηκε ως έργο, δεν έχει αποπληρωθεί. 50.000 ευρώ μείναν αλίμονο και δεν μπορεί να αποπληρωθούν. Ο πολυλειτουργικός αγωγός, μιλάμε για πρωτογενή τομέα, μπορεί να εφοδιάσουμε ένα αρδευτικό δίκτυο της τάξης των 2.500 στρεμμάτων όπου ασχολείται ο κόσμος με τον πρωτογενή τομέα, με το μήλο και το κεράσι. Οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θέλουν και αγωνιούν να μπουν στην παραγωγική διαδικασία και εμείς τους το στερούμε. Τι φταίει. Η ίδια η περιφέρεια. Δεν μπορεί να τελειώσει εδώ και μία δεκαετία. Πήρε μία θητεία ο κ. Δακής, πήρε και μία δεύτερη ως νομάρχης, πήρε και μία δεύτερη ως περιφερειάρχης και αυτά τα έργα δεν τελειώσαν. Το θέμα είναι ορδαία. Το θέμα και έρχομαι, και έρχομαι, κύριε, τελείωση, και έρχομαι κύριε Παπαδόπουλε, ποιο έχει τελειώσει. Ποιο έχει τελειώσει. Το θέμα του φράγματος και του αγωγού. Πότε. Πολυλειτουργικός αγωγός. Πότε. Το πολυλειτουργικός αγωγός εδώ και 3 χρόνια είναι στο ίδιο στάδιο που ήταν πριν. Αφήστε το κύριε Τσότσο, ελάτε να το δείτε όποτε θέλετε. Εγώ δεν μιλάω, δεν μιλάω όχι, όχι χωρίς να, στοιχεία. Να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Δεν μιλάω χωρίς να στοιχεία. Να έχει εγκριθεί και να πληρωθεί και να τελειώσει. Όταν δεν αποπληρώθηκε καν το φράγμα. Δεν αποπληρώθηκε το φράγμα, έχει μία μικρή οφειλή. Ωραία. Λοιπόν, και έρχομαι στο θέμα του νοσοκομείου. Όπου ενώ ο κύριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε δεσμευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας ότι θα φέρει προημερησίας για συζήτηση το θέμα του νοσοκομείου, του Ποδοσάκιου νοσοκομείου μιλάω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν πήγαμε βρήκαμε κλειστή την πόρτα του Προέδρου και του Περιφερειάρχη και μάλιστα το θέμα ετέθη από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση, από το Συνδυασμό της Λαϊκής Εισπύρωσης, το θέμα του νοσοκομείου. Συζητήθηκε και είναι προς τιμήν των δύο παρισταμένων οι οποίοι ψήφισαν την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να λέμε τα του Κέσσαρη στο Κέσσαρη. Όμως υπήρχε μία άρνηση. Πώς θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μία περιφερειακή συνείδηση όταν αυτό το κόσμημα που λέγεται Ποδοσάκιο, που δεν μπορεί να το αναιρέσει κανείς και όλοι το αποκαλούν η ναυαρχίδα της υγείας, δεν θέλει το Περιφερειακό Συμβούλιο, άκουσον, να το συζητήσει και να αποφασίσει. Είναι δυνατόν να μιλάμε για περιφερειακή συνείδηση. Εγώ κύριε Παπαδόπουλο, και αυτά που λένε, και τελειώνω, και αυτά που λένε ότι βάλαμε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, να είστε σίγουρος και βέβαιος ότι δεν υποβαθμίζω την δράση ως χρηματοδότηση για την νέα πτέρυγα του Ποδοσάκιου νοσοκομείου, αλλά να είστε σίγουρος και βέβαιος ότι αν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση θα την κάνανε. Εδώ λέμε ότι το Ποδοσάκιο νοσοκομείο είναι η ναυαρχίδα, και τελειώνω και κλείνω την παρέμβασή μου σε αυτό, του συστήματος υγείας και πρέπει να στηριχθεί. Και δυστυχώς ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο της πλειοψηφίας, πλην των Περιφερειακών Συμβούλων που ψηφίσανε και την Αξιωματική Αντιπολίτευση και την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση, ψηφίσαν και πήραν την απόφαση τέλος να αναδείξουν ότι το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο μπορεί και πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι περιφερειακό νοσοκομείο. Και όχι μόνο, ξέρουμε πολύ καλά για τις αδικίες που γίνανε στην αξιολόγηση με τον οδικό χάρτη του κυρίου Λοβέρδου της Υγείας. Όχι, 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 δεν τα αφήνω. Μισό λεπτό τώρα, δεν θα κλείνω, κλείνω μισό λεπτό. Εντάξει, τώρα, οι αδικίες που γίνανε και ζήτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο να έρθουνε. Και τι κάνει σήμερα ο Υπουργός, ο οποίος κατάγεται και από την περιοχή και τα γνωρίζει. Ουδέν. Μήπως προπονείστε, κύριε Σιδηρόπουλε, γιατί. Ουδέν σχόλιο και καμία συζήτηση. Μήπως κάνετε και ένα είδος προπόνηση, γιατί θα εισέλθετε σε έναν άλλο πολιτικό στίβο, δεν πειράζει. Πείτε μου, τι περιμένετε εσείς τώρα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο είστε μέλος, για να κλείσουμε και την κουβέντα αυτή, γιατί ήδη έχουμε περάσει, η ώρα είναι περάσει, ο χρόνος του τηλεοπτικός είναι πολύ λίγο σε μια τέτοια κουβέντα. Τι περιμένετε εσείς και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, περιμένετε να αφυπνιστεί, να λειτουργήσει, να αναγεννηθεί, τέλος πάντων, και να, ο κόσμος να το αποδεχτεί και να πει ότι ο κόσμος, ναι, καλώς κάναμε και κλέψαμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους που μας έχουν εκπροσωπήσει επάξια. Καταρχάς, μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που μένει τη λειτουργία, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν ριζικά καταστάσεις
Η συνήθεια δυστυχώς υπάρχει, δεν μπορεί εύκολα να τηρηθούν κάποια πράγματα, κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται, και φοβούμαι ότι οι ελπίδες εναποτίθενται στην επόμενη θητεία της περιφερειακής διοίκησης για βελτίωση των καταστάσεων και των πραγμάτων. Με οποιονδήποτε εκλεγεί στην περιφέρεια, δεν έχει σημασία. Είναι ο μεγάλος χαμένος η αυτοδιοίκηση των μνημονίων. Σίγουρα είναι, δεν το αφιζητεί κανένας αυτό. Σίγουρα και ο κύριος Πουταχίδης που πήρε τηλέφωνο το ίδιο είπε, και όλοι συμφωνούμε νομίζω σε αυτό, ότι έχασε το ρόλο της τοπική αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού. Γίνονται απλοί διαχειριστές των εντολών που δεχόμαστε δυστυχώς από την Αθήνα και από την κυβέρνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν υπάρξει αντίδραση από την Ένωση Περιφερειών και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις. Σίγουρα όλοι μας φέρουμε ευθύνες. Και για ορισμένες αποφάσεις, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Σφιντρόπουλος για το νοσοκομείο. Πράγματι, το ποδοσάκι, τώρα θα πείτε, επειδή είμαστε από την Ορδαία, μιλάμε για την Ορδαία, δεν είναι έτσι. Το ποδοσάκι του νοσοκομείου είναι ένα στολίδι, είναι ένα βαρχίδα, όπως είπε, της υγείας. Προσπάθησαν τότε να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία ήταν οφθαλμοφανώς λανθασμένα. Ανέβασαν τις κλίνες του Μαμάτσιου χωρίς να υπάρχουν αυτές οι κλίνες, μείωσαν τις κλίνες του Ποδοσάκιου χωρίς να, ενώ υπήρχαν οι κλίνες, τις μείωσαν στα χαρτιά. Βάλαν κατά λάθος του αμυντέου, το αποσύραν, ναι, αμέσως. Ναι, δηλαδή έγιναν καταστάσεις. Κάτι, ναι. Αυτά για να τα κάνουν σημαίνει ότι κάποιοι τους ενημερώνουν. Ότι έχουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι. Μα κοιτάξτε, ήταν. Να κάνουν έτσι, γιατί τι πιο απλό. Υπήρχε πολιτικός δάσκαλος. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και ονοματεπώνυμο, όπως το είπε ο κύριος Σιδηρόπουλος. Δεν το λέτε καθαρά. Ποιος είναι, ποιοι είναι αυτοί. Πέστε τα, έχετε κάτι να κρύψετε. Όχι, δεν έχουμε να κρύψετε. Γιατί, να μιλάτε με ονόματα. Άνθρωποι που θέλαν να εξυπηρετήσουν δίθεν την Κοζάνη εις βάρος της γενικής υγείας. Κύριε, θέλω να πείτε. Φταίτε εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, φταίτε εσείς, κύριε Σιμανδράκο, φταίτε εσείς, κύριε Σιδηρόπουλε. Ονομαστικά. Φταίμε αυτοί. Δεν είναι κακό. Οι πολίτες τώρα αυτά τα έχουν ξεπεράσει. Τότε βουλευτές που είχαν συμφέροντα να υποστηρίξουν. Πιο απλά νομίζω ότι δεν φωτογράφησα. Εν πάση περιπτώσει, τι πιο απλό από το που μπορούσαμε να πάμε να μετρήσουμε τις κλίνες του Μαμάτσιου και τις κλίνες του Ποδοσακίου και θα βγάζαμε το σωστό συμπέρασμα. Λοιπόν, έχουν γίνει τεράστια σφάλματα, τα οποία δυστυχώς και τότε στο Περιφερειακό Συμβούλιο προσπάθησαν να ενισχυθούν αυτά τα σφάλματα με την άποψη που υπήρχε, και κάποιοι αντιδράσαμε. Αντιδράσαμε όχι για τα συμφέροντα της ΕΟΡΔΕΑΣ, αντιδράσαμε για τα συμφέροντα της υγείας της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί είχα κάτω ψέματα. Το Ποδοσάκιο μπορεί να, αν κρατηθεί εκεί που πρέπει να κρατηθεί, μπορεί να σώσει τους πολίτες Δυτικής Μακεδονίας στο θέμα της υγείας. Ωραία. Κύριε Σιμανδράκο, με δεδομένο το ότι αυτό υπόθηκε και από τον κύριο Μιχαηλίδη, ότι πραγματικά ο μεγάλος χαμένος είναι η αυτοδιοίκηση όσον αφορά τα μνημόνια. Ο κύριος Μιχαηλίδης βέβαια, αλλά δήλωσε ότι δεν πρέπει σε κάποια στιγμή να τα τσουβαλιάζουμε όλοι με μεγάλη ευκολία. Εγώ είμαι μια άλλη φιλοσοφία, ότι όλα θα πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Εξού και ο λόγος ότι για να υπάρχουμε εμείς πολιτικά, που εμείς συμμετέχουμε σε αυτόν τον χώρο των αυτοδιοικητών, συμμετέχουμε θελοντικά. Ο θελοντισμός είναι που σε προσδιορίζει. Άρα λοιπόν είσαι υπεύθυνος υπόλογος των έργων και των πράξεών σου. Ναι. Μπορεί σήμερα να αποκτήσει τη χαμένη έγκλη, τη χαμένη αξιοπιστία του χώρου της αυτοδιοίκησης και πόσο μάλλον το Περιφερειακό Συμβούλιο εν είδω ενός όργανου δημοκρατικού προγραμματισμού, το οποίο θα δώσει μια ανάσα άλλη διαφορετική στην περιφέρεια. Ναι. Αν από την πορεία της κουβέντας, έτσι, πέρα από την καυτηρίαση κάποιων ζητημάτων τα οποία δημιουργούν κάποια ζητήματα και προβλήματα, νομίζω ότι εδώ σε αυτό το τραπέζι υπόθηκαν πάρα πολλές προτάσεις, έτσι, και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά. Σωστά, από την δική του αφετηρία, βέβαια. Νομίζω ότι βρεθήκαμε εδώ και απλώς κλαίγαμε τη μοίρα μας και λέγοντας μόνο τα προβλήματα που ταλανίζουν ή το Περιφερειακό ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Όχι, βέβαια, δεν είμαστε στη μιζέρια. Θέσαμε, νομίζω, σημαντικές προτάσεις. Τώρα, όσον αφορά την περιφέρεια. Η περιφέρεια. Με μία μικρή διακοπή, αν μου επιτρέψεις, με την τοποθέτηση καταλλήλων ατόμων σε κατάλληλες θέσεις. Εννοείται. Που θα διαθέτουν τις ικανότητες να μπορούν να λειτουργήσουν και να μπορούν να δημιουργήσουν. Σωστά. Ναι. Τώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
μπορεί να αποκτήσει έναν ρόλο σημαντικό, έναν ρόλο καθοδηγητικό σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, που σημαίνει ότι θα μπορεί να έχει αυτόν τον ρόλο και να επηρεάζει σημαντικά, τα σημαντικά κομμάτια της, της αυτοδιοίκησης, που είναι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό μπορεί να ξεκινήσει καταρχήν με μια διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών, που είναι βασικό θέμα για το πώς ο πολίτης μπορεί μέσα από τα γρανάζια της δημόσιας διοίκησης. Δεν θέλω αναλυτικά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να μου πείτε σύντομα, πολύ σύντομα να κλείσουμε. Διοίκηση, ναι. Δημόσια διοίκηση θα πρέπει να αναδείξει και να πάρει θέση σε ζητήματα όπως είναι η υγεία, να, να λύσει ζητήματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, να καταθέσει πρόταση συγκεκριμένη για την ενέργεια, να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το περιβάλλον, για τον τουρισμό, για τον πρωτογενή τομέα, για τη μεταποίηση, για κάποιους άξονες οι οποίοι δομούν την οικονομία της ελληνικής δημόσιας. Άρα λοιπόν η ιεραρχότητα αυτότητα που έχει η περιφέρειά μου δίνω προτεραιότητες και υλοποιώ τις προτεραιότητες μέσα από συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα. Όλα αυτά γίνονται με κατευθυντήριες γραμμές, εκμεταλλευόμενοι βέβαια είτε τα διακρατικά προγράμματα, είτε το ΕΣΠΑ, είτε το νέο Ελλάδα 2014-2020, είτε την κοινή αγροτική πολιτική, είτε τον τοπικό πόρο, είτε άλλα προγράμματα τα οποία τρέχουν όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Νομίζω ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να είναι της περιφέρειας και σε συνεργασία με τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης να λειτουργούν συνδεκτικά, ώστε σε κάποια κοινά ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, τα χωροταξικά ζητήματα, τα γουπουσού, τα ζητήματα καθαρά τεχνικά, σε πολυδομική μορφή, να έχουν μαζί από κοινού προτάσεις. Δηλαδή, να καθορίζουν τις ζώνες τις αγροτικές, να καθορίζουν πού θα απευθύνουν ένα άλλο πρόβλημα, π.χ. το γονοφόρο ζώων, η κτηνοτροφία, οι βιομηχανικές περιοχές. Όλα αυτά νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση συνεργασία με τους Δήμους. Όπως για παράδειγμα. Αυτή τη δουλειά που έκανε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θοδωρής Ιουλίας, ο οποίος βέβαια έφυγε. Όπως τώρα για παράδειγμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα. Ανέφερα το θέμα του αγωγού ΤΑΠ, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους Δήμους και την περιφέρεια. Ποιες περιοχές περνάει, τι ανταποδοτικά τέλη θα διεκδικήσουμε. Αυτό δηλαδή ότι, που λέγεται ότι επειδή θα περάσει ο αγωγός και δεν θα έρθει τίποτα στην τοπική κοινωνία, νομίζω εξαρτάται καθαρά και μόνο από εμάς. Αν αντιδράσουμε όλοι μαζί και σαν Δήμος και σαν περιφέρεια, θεωρώ ότι έχουμε να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα πέρα από τις θέσεις απασχόλησης και σε επίπεδο ενέργειας. Ωραία. Με κάποιες τηλεθερμάνσεις και μεγάλες προμήθειες. Ναι, κύριε Σιδηρόπουλε, μια τελευταία ερώτηση, την κράτησα για εσάς. Υπάρχουν μεταξύ των αυτοδιοικητικών, των εκπροσώπων των θεσμών αλλά και του πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχέσεις ηθικής ειλικρίνειας ή υπάρχουν μόνο σχέσεις υποκρισίας? Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο ισχύει πρωτίστως, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται ειλικρινώς. Όμως θέλω να πω το εξής, αγαπητέ Θεόφιλε, και να κλείσουμε την κουβέντα, η οποία ήταν και χρήσιμη και νομίζω ότι βγαίνουν και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για όλη αυτή την κουβέντα, από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε. Θεωρώ ότι η αυτοδιοίκηση περνάει, όπως και η κοινωνία, μια μεγάλη κρίση. Οι θεσμοί στο σύνολό τους. Το μνημόνιο είναι αδιέξοδο. Είναι η ώρα της μεγάλης ανατροπής. Δεν πρέπει να προπορευτεί η κοινωνία. Η κοινωνία είναι έτοιμη να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και σε πολιτικό επίπεδο. Να είστε σίγουρος και βέβαιος. Στην Τουρκία, που θεωρούσαμε υποανάπτυκτη την Τουρκία, όσοι επιχείρησαν και τα κόμματα που φέρανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο εσωτερικό της χώρας, καταπονδύστηκαν εκλογικά. Κλείνουμε, και εξαφανίστηκαν. Κλείνουμε. Και θέλω να πω το εξής. Αυτά τα γνωρίζανε. Αυτοί που μας οδήγησαν και στο πρώτο μνημόνιο και στο δεύτερο. Και κάποιοι εξαγγείλαν από το Ζάπιο 1 και από το Ζάπιο 2 ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Σήμερα τι κάνουν? Τίποτα. Συνεχίζουν αυτή την πολιτική. Και μάλιστα, να πω και το τελευταίο, αυτοί έχουν διασφαλισμένες θέσεις. Θα φύγουν στο εξωτερικό και μη στεναχωριέστε και μη ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα υποφέρει. Σωστά. Και θέλω να καταλήξω στο εξής. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να προπορευθεί όλων των εξελίξεων, να παίξει καταλυτικό και καθοριστικό ρόλο, να κάνει την ειρηνική επανάσταση, να διεκδικήσει αυτά που της ανήκουν και αυτά που της αξίζουν και να προχωρήσει μπροστά. Χωρίς κομματικές αγκυλώσεις και χωρίς να υπάρχουν τύχοι ανάμεσά μας. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο όριμοι σήμερα να συνεργαστούμε.
Αρκεί να το θέλουν και η κοινωνία το θέλει. Και η κοινωνία, κύριε Παπαδόπουλε, το θέλει. Το θέμα είναι να αποτινάξετε από πάνω σας έναν ζυγό εδώ εισαγωγικών που ακούει στο όνομα μια κομματοκρατία. Τα κομματικά τα πρέπει να τελειώσουν γιατί. Αυτά για μένα έχουν τελειώσει. Κύριε Σώστο, δεν μιλάω προσωπικά. Μιλάω γενικά. Κύριε Σώστο, κύριε Σιμαντράκου, κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε και συμμετείχατε σε αυτήν την πολύ δημιουργική κουβέντα, την απόψινη δημιουργική κουβέντα, γιατί νομίζω ότι πραγματικά οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια πληρέστερη, ηθική και αληθινή ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε η χώρα μαζί μια περίοδο πολύ στιγμής κρίσης. Για να βγούμε όμως από αυτήν την κρίση, για να βρούμε μια διέξοδο, πάνω απ' όλα προέχει να έχουμε μια συνοχή. Συνοχή η οποία προσδιορίζεται σε συγκεκριμένα μέτωπα. Στο κοινωνικό, στο πολιτισμικό, στο οικονομικό και στο πολιτικό. Η ελληνική, η δημόσια ελληνική πολιτική παιδεία τα έχει όλα αυτά. Μπορούμε να την αποκτήσουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.